Γεια σας και καλή εβδομάδα, τσακ τσακ τσακ. Πού περιμένετε ότι θα μπω? Όταν μου είχε στήσει η Lancôme, και όχι μόνο μου είχε στήσει, έχει ψεκάσει και τα αρώμα τους. Το μυρίζω παντού. Αχ, καλή μας εβδομάδα και δεν πτωούμαστε από τον καιρό. Δεν βαριέσαι πόσο καιρό ακόμα θα μας κάνει πλάκα, μία να βρέχει, μία να κάνει κρύο, μία να βγαίνει ο ήλιος και μία να ξαναχωνόμαστε μέσα με αυτά τα βγάλε χειμωνιάτικα, βγάλε καλοκαιρινά. Θα περάσει και αυτή η εβδομάδα και θα φτιάξει ο καιρός. Πω, πω, πω. Πάλι Παρίσι σας πάω, ε! Στα καλύτερα σας έχω. Έτσι σας κρατάω στα χεράκια μου. Σας περιποιούμε, σας φροντίζω και πραγματικά σας έχω τα καλύτερα. Και για άλλη μια φορά, μετά από αρκετό καιρό, αλλά δεν μπορεί έτσι να μας αποχαιρετήσει σιγά σιγά η Άνοιξη και να πάμε διακοπές. Αχ, αν δεν μπει στην παρέα μας, αυτή η εταιρεία που όλοι αγαπάμε. Όλοι εννοώντας κυρίως εμείς τα κορίτσια που θέλουμε να είμαστε όμορφες, λαμπερές, μέσα στη μόδα, μέσα στα ωραία, μέσα στα χρώματα, μέσα στα αρώματα, μέσα σε όλα εν πάση περιπτώσει. Η Lancôme κοντά μας, όχι μόνο σήμερα, αλλά όλη την εβδομάδα. Την καλωσορίζουμε με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη και χαιρόμαστε που θα είναι εδώ για να μας δείξει για άλλη μια φορά και τα φανταστικά της προϊόντα από την σειρά την κρεμική που αφορά το πρόσωπό μας, αλλά φυσικά αν δεν παίξουμε με τα κραγιόν τους τα μοναδικά, τα απαλά, τα μαλακά, τα υπέροχα αυτά έντονα χρώματα. Αν δεν δοκιμάσουμε λίγο τις καταπληκτικές τους μάσκαρες, δεν έχουν μόνο μία, αλλά εμένα ξέρουν τι θα φέρουν να μας δείξουν, την υπνόζω, την δράμα, γιατί αυτή κάνει το βλέμμα πολύ δραματικό. Δηλαδή έντονο, μαύρο, πυκνό, σωστό. Ας βάλουμε λίγο ακόμα, γιατί εμένα, όπως σας έχω ξαναπεί, πάρα πολύ μ' αρέσει το έντονο βλέμμα από τη μάσκαρα. Δεν με νοιάζει το χρώμα στα μάτια σχεδόν καθόλου. Γενικώς δεν θέλω πολλά χρώματα στα μάτια μου, αλλά αν μπορούσα να βάλω 5 κιλά παραπάνω μάσκαρα, θα την έβαζα. Γιατί θεωρώ ότι η μάσκαρα κάνει όλη τη δουλειά στο βλέμμα. Και η Lancôme φημίζεται για τις μάσκαρες, όχι μόνο τώρα, πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που ξεκίνησα και εγώ να βάφομαι. Φανταστείτε πόσα χρόνια πριν. Από τότε που δεν ήξερα καλά-καλά πόσες είναι όλες οι εταιρείες καλλυντικών, εννοείται τη Lancôme την ήξερα όπως την ξέρατε κι εσείς. Και φυσικά ήξερα, αλλά δεν ξέρω από πού, έστω και τότε που ήμουν 20 χρονών, ότι εκεί θα βρω την κατάλληλη μάσκαρα. Αλλά δεν θέλω να μείνω σε μάσκαρα, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν τόσα προϊόντα για να μιλήσουμε και τόσα αρώματα για να μοσχομυρίσουμε και να μείνουμε αξέχαστες, που δεν χρειάζεται να μείνουμε μόνο στις μοναδικές τους μάσκαρες. Λοιπόν, για μια ολόκληρη εβδομάδα κοντά μας η Lancôme, μην χάσετε αυτή την υπέροχη ευκαιρία να μάθετε πολύ περισσότερα προϊόντα που υπάρχουν. Λοιπόν, εδώ μόλις πέτυχα και ένα After Sun. Λοιπόν, α, και αντιλιακά βλέπω. Τριαντάρι και για πρόσωπο και για σώμα, πενιντάρι για το πρόσωπο και φυσικά, αχ, και άλλο θα ρίξω, γιατί μ' αρέσει το άρωμά τους και γιατί μ' αρέσει και το σύνθημα του αρώματος, La Vie est Belle. Λοιπόν, αχ, τα αφήνω εδώ για να το βλέπουμε σε πρώτη ζήτηση. Έχω ανεβάσει φωτογραφία στο Instagram, εννοείται, για να ξεκινήσετε να κάνετε like, γιατί όπως θα διαβάσετε, σας γράφω αναλυτικά ποια είναι τα δώρα. Τα δώρα είναι και πάλι μοναδικά και είναι φυσικά Lancôme. Τι άλλο καλύτερο, ωραιότερο, λαμπρότερο μπορείτε να σκεφτείτε, μου λέτε? Γεια σου, Τζέμπορα! Τι κάνεις, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλέ, τα συμμυρωδιά μέχρι εδώ, δεν ξέρω να το μυρίζετε. Αχα! Ξεκάθαρα. Εγώ δεν μπορώ με τις μυρωδιές, αναστατώνομαι. Είσαι σαν να είσαι τώρα εσύ, η Κοδέσποινα, στο Σαν Ζελιζέ. Ολαλά. Να δεξιώνεις εμάς εδώ, στο χάλε. Γιατί όχι, γιατί να μην σας δεξιωθώ, γιατί. Γιατί όχι, γιατί όχι. Πω πω πω, τώρα με έχει αναστατώσει και μου έχει... Με έχει βάλει αλλού. Πολύ, πολύ. Είσαι εδώ στην παρέα μας. Να σας δω έναν, να δω. Πώς περάσατε το σουκού σας. Θα μας δεις και θα καταλάβεις να σου πούμε. Όχι, όχι, πες. Ωραία, για να ξεκινήσω να δω τι βλέπω. Όχι, όχι, πες. Εγώ βλέπω τη Julia Roberts, Pretty Woman απέναντι. Όχι, τον Τάσο τον βλέπω ακριβώς όπως τον άφησα. Δηλαδή δεν πέρασε ούτε να στατώσει, ούτε να πω ότι κάπου πήγε, τύπου πήγα για να Παρίσι και ήρθα και είμαι ακόμα ξεσηκωμένος. Δηλαδή τον βλέπω ακριβώς τα ίδια. Ναι, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνει να Παρίσι. Λέω, σαν παράδειγμα, μπορεί να πήγαινε μια Αίγινα. Θέλω να πω, ό,τι φτιάχνει τον καθένα. Μη σου πω ότι ήμουν εδώ την Παρασκευή. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Όχι, εντάξει, αλλά τι γίνεται. Σκουρή να με βλέπω το κραγιόν. Κάτι έγινε το Σαββατοκύριακο. Την κούνησε η θάλασσα λίγο. Ναι, έχω καταλάβει ότι έχεις καταλάβει. Όχι, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Τι έχει γίνει. Δεν μαύρησα λίγο.
Όχι. Δεν πήρα λίγο χρώμα. Παιδιά, πού να ξέρω. Και εγώ παίρνω χρώμα βάζοντας 5 κιλά μπρόνζα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Άμα με πλυνεί, θα ξεμπάμψω. Θαλασσινό αέρα είναι εδώ. Θαλασσινό αέρα. Πήγα στην Ήδρα. Πήγε στην Ήδρα. Πήγα στην Ήδρα. Αυτημερών. Για δουλειά, δεν ανοιχτήκαμε. Για δουλειά. Για δουλειά, για δουλειά, για δουλειά. Για δουλειά. Εντάξει. Έχουν πιάσει το αργοσαρονικό ή από εκεί. Για δουλειά. Εσύ. Εγώ καλά, ναι. Βλέπω κόκκινο νύχι, το πολύ κόκκινο. Τι έπαιξε το σουκού. Τώρα και εδώ και η συνάδελφη. Ω, η συνάδελφη, άσε να τελειώσω. Ω, εσύ. Παιδιά, εγώ τι, από παιδότοπο σε παιδότοπο, τι θέλετε. Με κόκκινο νύχι, της φωτιάς. Με έπεισες τώρα. Σε έπεισα. Ο Τάσος... διπλανός σου πώς τον βλέπεις, πέρασε καλά το Σαββατοκύριακο. Έκανε πατίνι. Όχι, τι όχι. Πέρασε ως Παναγιώτης, σε σχέση με εμάς. Εγώ έλαβα απάντηση. Γιατί όχι. Εσύ, Πονηρούλα. Δύο παιδικά πάρτι, ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Α, εγώ δεν πέρασα καλά δηλαδή το Σαββατοκύριακο, ρε με δουλεύετε ρε. Και μια παρουσίαση χθες στο Μέγαρ. Άσε ρε τώρα. Πάντως ο Τάσος μπορεί να κάνει καριέρα στο πόκερ άμα θέλει να αλλάξει καριέρα. Δεν καταλαβαίνεις αν έχει κακοπεράσει, αν έχει καλοπεράσει. Ο Τάσος κυκλοφόρησε πάντως. Βγήκε. Κυκλοφόρησε. Μπράβο. Έκανε τι ζωηρούλιδε σήμερα. Γιατί να με βγει. Και καλά έκανε, ναι. Εγώ δεν το πιστεύω. Εδώ ειδήσει έβρισκα καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα δω σε λίγο. Αφού στα έστειλα, δεν τα έλεγε. Επαναλαμβάνουμε και μίλησέ μου για τη Δήμητρη Ιωάννα Μπέλα. Το επώνυμο ότι τα λέει όλα. Ότι είναι Μπέλα, ότι είναι όμορφη. Φοβερά εντυπωσιακή. Και όχι μόνο είναι όμορφη. Μπέλα είναι το κανονικό του όνομα. Δηλαδή ο πατέρα τη λέγεται Μπέλο. Καταρχά, εγώ έχω ένα φίλη που λέγεται Μπέλα και είναι από την Καστοριά. Είναι μάλλον από αυτή την πλευρά γιατί είναι από τη Βέρεια. Ιωάννα Μπέλα, εδώ τη βλέπει το κροπολίο του πατέρα. Από τα ακροπολία που έχουν στη Θεσσαλονίκη, στο συγκεκριμένο στον έβασμο, την κόβει τη σπάλα. Κατάλαβες, γιατί τώρα επειδή εμείς δεν ξέρουμε και να κάνει έτσι, εγώ θα πω ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Δεν είναι ότι το σηκώνει και αρχίζει και κόβει και το και παίρνει φορά. Το χειρομέρι, όχι. Δεν την έβαλαν και παϊδάκια να κόψει. Έχει χιούμορ και είναι χαλαρή. Διότι για να μπαίνει σήμερα 5 μήνες μετά την στέψη της Ανσταρελάς και μετά από όλα αυτά που έχουν μεσολαβήσει όλο αυτό το διάστημα στη φετινή σεζόν και να λέει ναι ρε παιδιά πάμε για γύρισμα στον μπαμπά, πάμε να μπούμε να σας δείξω ότι κι εγώ ξέρω εγώ κόβω, κάνω, ράνω, οτιδήποτε. Δεν θα το έκανε εύκολα μια μόλις τώρα εστεμένη Δήμητρη γυναίκα. Έχει αυτοπεποίθηση και στόχο. Είναι κόντρα, είναι κόντρα η και μηνύματα στέλνει με τον Παλτά, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Εγώ το διέκρινα. Ρε Βάγκη μου, γιατί πες μου τι λέει. Και πήγε λοιπόν και τη συναντήσαμε και στη Φάρμα στη Βέρεια που διατηρούν και μίλησε με τον πατέρα της για πρώτη φορά. Ένα πράγμα θα σου πω, έκανε μια κοινή συνέντευξη. Ένα πράγμα θα σου πω. Ο πατέρας της έχει ένα κρυφό λογαριασμό στο Instagram και την παρακολουθεί. Και παρακολουθεί τα πάντα ως σωστός γονιός, θα έλεγα. Ο κύριος περπατούσε δίπλα της, ήταν ο πατέρας. Ο κύριος περπατούσε δίπλα. Και αυτός Μπέλος. Μπέλος, σίγουρα. Μα πώς θα γίνει η Μπέλα Μπέλα, άμα δεν υπήρχε και το DNA, το σωστό. Και τους βλέπετε πάρα πολύ ωραία μαζί, την αγαπάει, την προστατεύει, την παρακολουθεί, έχει άποψη. Μερικές φορές αισθάνεται λίγο άσχημα με κάποιες φωτογραφίες, αλλά επειδή δεν είναι φοβερά αποκαλυπτική η Ιωάννα στις φωτογραφίες της, εδώ τη βλέπουμε κανεβαίνει και πάνω στο τραχτέρ, γιατί όχι. Με τη γυαλάδα στη Φάρμα, εγώ αυτό δεν το κατάλαβα. Τι? Πώς τη φιλετάρτη πάνω μπριζόλα με τη γυαλάδα και το κραγιόν να σου και πω, ενώ εσύ που μιλάς, είναι μέρος που πας. Και είσαι απεριποίητη από αυτή. Αν βρεθεί, παρακαλώ, στείλτε μου μια φωτογραφία. Πιστεύω ότι δεν πας ούτε στη θάλασσα. Έχεις δίκιο και το αναγνωρίζω. Για την κοπέλα. Είναι Θεσσαλονικιά. Είναι από την Μαθία που είναι από την Μαθία. Μην τα λες εσύ αυτό. Αλλά με τη γυαλάδα. Α, έχω φωτογραφία στον Τρίγο. Λένε θα τη φέρω. Είμαι άβαφη στην Κρήτη. Να τρίγω. Μία, ένα γυαλίδι. Ήταν 3 ετών, γι' αυτό. Και λέει ότι θα μπορούσε να ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις. Συγγνώμη, ο πατέρας της είπα ότι είναι διπλατής. Έχουν το ίδιο μπόι. Όχι. Είναι πιο ψηλή νομίζω η Ιωάννα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Παιδιά έχει κάνει και την κοτσίδα εδώ πάνω. Με συγχωρείτε δηλαδή. Εντάξει, φορά και το τακούνι προφανώς. Αλλά δεν το λέω. Εγώ φορά αθλητικό η κοπέλα, δεν την είδα. Είναι 86-85 βέβαια. 86-85 παίζει λίγο εκεί πέρα. Ναι. Αλλά είναι. Σαν να φοράει μονίμως τακούνι με τον Ιωάννα. Είναι 86-85. Εγώ είμαι 1,90. Για να κάτσω δίπλα σου να δω πώς είναι η Ιωάννα Μπέλα. Αχ, φοράω τακούνι, πώς θα το καταλάβω, κάτσε να χαμηλώ. Μα έτσι είναι, μα ο πατέρας δεν φοράει τακούνι. Έτσι θα μου έρχονταν η Ιωάννα Μπέλα. Πρέπει να βρω ένα τακούνι τόσο. Πώς θα να φέρτε μου ένα, να ανέβω πάνω να με πάτε έτσι σηκωτή, να με βάλετε σε μια καρέκλα, να τα πούμε. Μια πολύ καλή φορά. Πάντως και ο πατέρας, να σταθούμε όσο πόσο νεότατος και ομορφότατος είναι και ο πατέρας. Να καμαρώνουν και οι μένοι τους, ναι, δηλαδή. Ωραία. Φτούτους. Ωραία, φτούτους, αλλά το θέμα είναι... Τέτοια κι εμείς μια μέρα. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις, γιατί πρέπει να μεσολαβήσουν, ερχόμαστε να ακούσουμε τι έχει να μας πει η Ιωάννα Μπέλα και ο μπαμπάς της και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας άνοιξαν και τις καρδιές τους και τις πόρτες των μαγαζιών τους. Ευχαριστούμε πολύ. Μετά τις διαφημίσεις.
Άρε Νίκο! Μπέλα, μπέλα. Λοιπόν, Ιωάννα Μπέλα. Ιωάννα Μπέλα. Η Κλάρα Καλονί και είδαμε και από πού πήρε το γονίδιο. Το θέμα είναι να ακούσουμε και τα υπόλοιπα, όχι μόνο να βλέπουμε, να ακούμε και όλες. Πάμε να το δούμε. Σας καλωσορίζω σε ένα από τα καταστήματά μας. Βρισκόμαστε στην όμορφη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στον Εύωσμο. Θέλω να πω τα κρέατα είναι δική μας παραγωγής, δική μας προέλευσης. Και τώρα θα κόψουμε χοιρινό. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. Ιωάννα, αυτή τη φορά συνέντευξη στο πλευρό του πατέρα σου. Ναι, είναι πρώτη φορά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Όταν ήταν μικρή, την μπαίνατε μαζί σας στη δουλειά. Ναι, βέβαια, πάντα. Δεν χρειάζεται να τη δείξω, το έχει ερμόνιτες. Έβλεπε τι έκανε και το έκανε και αυτό. Αυτομάτως. Δεν την πίεσε ποτέ. Ερχόταν και ο θολός γιατί την άρεσε. Την είχα αγοράσει κι άλλο. Ναι, πες μου για το πόνι που με έχεις αγοράσει. Όταν και το συνδυάζει και με βοηθούσε και έπαιζε. Το συνδυάζω και με παιχνίδι γιατί εγώ είχα και το πόνι τότε. Οπότε ανέβαινα στο άλογο, έπαιζα, έβλεπα πώς τα τρέχουν τα ζώα. Εάν δεν ήσουν μοντέλο, θα ασχολιώσουν με τις επιχειρήσεις του πατέρα σου. Ναι, γιατί όχι. Είναι ένα επάγγελμα που το αγαπώ και που μου αρέσει κιόλας. Εσείς, κύριε Γιάννη, θα θέλατε η κόρη σας να ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις σας και να μην ήταν στο μόντελινγκ? Σαφώς. Μπορεί και καλύτερα από μένα να τα καταφέρει. Είναι τελειομανής. Και έχει ένα χαρακτήρα πείσμονα που αυτές τις δουλειές θέλουν και αγάπη και πείσμα. Κάντε το να μην γιατί αν δεν τα καταφέρει στο μόντελινγκ, περιμένει φάρμα. Μπαμπά μου, εγώ όλα τα καταφέρνω. Θα καταφέρω και αυτό. Εγώ με τον μπαμπά είμαι η πριγκίπισσά του, ρε παιδί μου. Δεν, αυτό δεν αλλάζει. Και για μένα είναι ο πριγκιπάς μου. Δεν το βλέπουμε έτσι. Πολύ παραμυθένια. Θα έλεγα πως η μαμά είναι λίγο πιο αυστηρή. Ο μπαμπάς ήταν η πριγκίπισσά μου, μου τη χαλάσω χατήρι. Ναι, αυτό το μπιμπελό μου, μην πάθει τίποτα. Πριν τη συμμετοχή της στα Καλλιστεία, σας συμβουλεύτηκε? Με συμβουλεύτηκε, ναι. Και την είπα ότι κάνει ό,τι καταλαβαίνεις, τι ψυχικό σθένος έχεις, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια αντοχή. Δεν νομίζω και να στο ρώτησα. Θεωρώ ότι το ανακοίνωσα. Ότι ξέρετε κάτι, θα πάω στα Καλλιστεία. Εντάξει, μιλάω και με τη μητέρα μου και με τον πατέρα μου συνέχεια. Αλλά σίγουρα οι γονείς με παίρνουν λίγο πιο πολύ, γιατί εγώ τώρα με την καθημερινότητά μου είμαι ζαλισμένη, θα είμαι σε φωτογράφηση. Εσείς φαντάζομαι τις κάνετε παράπονα. Γιατί με ξέχασε, γιατί δεν με παίρνει, γιατί δεν με θυμάσαι. Πάντα η κατάλληλη όμως και με. Και με ικανοποιεί. Η διασκέδασή μου να μιλάω με την κόρη μου για να μιλάω τις απόψεις και να την ανταπαντάω, να την συμβουλεύω. Το επάγγελμα της κόρης σας απαιτεί και κάποιες πιο τολμηρές φωτογραφίσεις. Εσάς σας ενοχλεί να τις βλέπετε? Ναι. Εντάξει, δεν κάνω τολμηρές φωτογραφίσεις. Εντάξει. Ναι. Έχω όριο στη δουλειά. Είμαι μαγείρεμα, είναι τέτοιο πράγμα. Δεν καμαρώνω. Λέω αυτή η φωτογραφία έχει επιτυχία, αυτή η φωτογραφία είναι μέτρια, αυτή είναι κάτω από μέτρια. Με παρακολουθεί γενικά και στο Instagram, όλες τις πασαρέλες μου, τις συνεντεύξεις μου, με διορθώνει. Μου λέει αυτό, δεν θα το ξαναπείς, δεν θα το ξανακάνεις, θα το πας αλλιώς, θα το θέσεις αλλιώς. Είναι ο μάνατζερ της ζωής μου, ο μπάς και η μαμά. Ανεβάζει και ιστορίες του Instagram. Το Instagram πλέον είναι εντάξει, η πηγή που μπορεί να τα δει όλα. Πολλές φορές γιατί ρωτάω και όλα, ξέρω τι κάνει και γιατί μπαίνω στο θέμα. Ναι. Μπορεί να μου του πω ότι είμαι σε αυτή τη δουλειά που έχει σήμερα, θα το δει από το Instagram. Οπότε έχει μόνο εμένα στο Instagram. Έχουν ένα κρυφό Instagram με τη μητέρα μου και με παρακολουθούν. Αυτό μου το είχαν και από μικρή όταν είχαμε τότε και Facebook και γενικά. Μόνο παρακολουθώ, δεν έχω ούτε like κάνω, δεν μπορώ να. Όχι, πατάει στο Google π.χ. Ιωάννα Μπέλα και τα βλέπει όλα. Τι γίνεται. Εννοείται τα δημοσιεύματα, όλα, ο μπαμπάς, όλα. Νιώθεις άνετα να μιλάς για τα προσωπικά σου με τον πατέρα σου?
πιο πολύ μιλάω με τη μητέρα μου σίγουρα, γιατί έχεις άλλη σχέση με τη μητέρα σου. Αυτή τη στιγμή δεν κοιτάω καθόλου την προσωπική μου ζωή, κοιτάω μόνο τη δουλειά μου. Αν κάποια στιγμή υπάρξει, θα πας να του πεις μπαμπά, θέλω να σου μιλήσω. Εννοείται, θα του τον γνωρίσω κιόλας, αν ξέρω ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μου. Και ότι μαζί τους θέλω να κάνω οικογένεια. Θα πάρω πρώτα την έγκριση από τους γονείς μου και μετά θα συνεχίσω. Εννοείται. Εσείς πώς θα θέλατε να είναι ο άνθρωπος που έχει δίπλα της για να είστε ήρεμος σαν πατέρας? Να νιώθει ασφάλεια. Είναι καιρό να νιώθει ασφάλεια μια γυναίκα στον άνδρα. Δηλαδή να εκπέμπει ανδρισμό. Και να με σέβεται. Για να νιώθει ασφάλεια η γυναίκα, ο άνδρας πρέπει να εκπέμπει ανδρισμό. Να τον παραδέχει, να τον θαυμάζει. Φεύγω ένα πολύ μεγάλο ταξίδι 19 Απριλίου για τα μισή φίλες που έχω προκριθεί στα 10 καλύτερα μπόντι. Θα πάμε για μια φωτογράφηση εκεί πέρα για ένα περιοδικό. Ετοιμάζουμε και άλλα δύο ταξιδάκια που θα φύγω στο Μιλάνο και στο Λονδίνο που έκανα ένα πολύ καλό συμβόλαιο με ένα πολύ καλό πρακτορείο στο Λονδίνο και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και μετά έρχεται και η Αμερική. Έχουμε πολλά ταξιδάκια, δόξα τω Θεώ, να είμαστε καλά, να είμαστε υγιέστατοι, να γίνει. Πολύ ωραία σχέση. Θαυμάζει και αγαπάει το κορίτσι του. Είναι πολύ τρυφερός και τον βρίσκω πολύ οκ γενικά και στις αντιδράσεις του και στη συμπεριφορά του. Και πολύ γιατί... νέος ρε παιδιά, κατάμαυρο του μαλλί, φτου, πάντα έτσι. Αλλά πραγματικά είναι αυτά που βλέπουμε εμείς στα κορίτσια σε άντρες που βλέπεις καμιά φορά κάποιους που δεν έχουν βγάλει μισή άσπρη τρίχα και λες πάλι αυτούς που δεν τους νοιάζει. Αυτούς που δεν τους νοιάζει δεν έχουν κυταρίτιδα, αυτούς που δεν τους νοιάζει δεν βγάζουν ρετίδα, αυτούς που δεν τους νοιάζει δεν ασπρίζει ούτε μία τρίχα. Μα γιατί! Γιατί δεν τους νοιάζει. Νοιάζει, ναι, και μου έχεις δίκιο γι' αυτό. Γιατί δεν τους νοιάζει. Αυτό είναι το όγκος φαίνεται. Δεν εξηγείται αλλιώς. Λοιπόν, προοδευτική όμορφη σχέση ναι. Μεταξύ τους. Όμορφη και τα έχουν λύσει. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που λέει, που τις λέει ανοιχτά, ότι ξέρεις, με ενοχλεί αν κάποια φωτογράφηση είναι πιο προκλητική. Και αυτό ωραίο είναι. Δηλαδή, που δεν, δηλαδή, δεν υποκρίνεται. Δεν το πει. Ένας μπαμπάς και μια μαμά δεν θα σκεφτούν έτσι. Εντάξει, είναι ανάλογα ποιος μπαμπάς, ποια μαμά. Ωραία, εσύ σε 10 χρόνια. Εμένα τώρα βρήκε σε μένα τώρα παράδειγμα. Εγώ είμαι στην Τυρίκλα τώρα. Τι. Ενώ οι υπόλοιποι είμαστε γιούχου. Πάμε σε μία. Έλα, έτοιμοι. Θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Ο Λευτέρης Πανταζής δεν τον πειράζει και την επικροτεί την κόνη κάθε φορά που είναι, ας πούμε, γυμνή στο Instagram. Θέλω να πω. Είναι μπαμπάδες και μπαμπάδες. Ελιάνα, είσαι από τους πλέον προοδευτικούς ανθρώπους της ελληνικής τηλεόρασης. Ναι, να καταλήξουμε τι είσαι. Δηλαδή είσαι extremely, είσαι ακραία προοδευτική μερικές φορές. Τώρα που θα κάνει η Βικτόρια. Ναι, δεν είναι. Καλά τώρα, αφήστε με να κάνω. Αυτό αποδεικνύει ότι όταν πρόκειται για τα δικά σου. Στρίβει, δεν ανοίγει με τίποτα. Δεν είναι αυτό, αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω. Ναι, ναι. Έφερα τώρα το παράδειγμα της φωτογράφησης. Εγώ στεκόμαι στο άλλο που λέει ότι φυσικά λέει, του λέω τα προσωπικά μου και αν είναι και ένα γόρι που είναι άντρας ζωής μου, θα του τον γνωρίσω κιόλας. Και θέλω να πω, Ιωάννα, συγκρατήσου. Γιατί κάθε φορά νομίζουμε ότι είναι ο άνθρωπος ζωής μας. Πόσους χριστιανούς θα γνωρίσει κι αυτός, έλεγε η μαμά μου. Τρεις κόρες έχω. Εγώ δεν λέω να βγαίνετε με πολλούς. Από τρεις η καθεμία να έχετε, μάνι, 10 θα περάσουν από εδώ μέσα. Δεν θέλω. Η μάνα σου καλά τα έλεγε. Ναι. Τρία κορίτσια. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Και τρία τώρα είναι ένας αριθμός. Μπορείς να μην μου το λες αυτή τη στιγμή, τρία είναι ένας αριθμός. Μην τα ακούς, μην τα ακούς. Κάτσε να πάμε στην Ιωάννα Μπέλλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί εδώ θέλω να μείνω για λίγο ακόμα. Ξαναλέω, μ' αρέσει η σχέση που βλέπω με τον πατέρα της και μ' αρέσει και ο μπαμπάς της, ο τρόπος που σκέφτεται, αυτά που μας λέει και αυτά που δεν μας λέει, αλλά που αν είσαι λίγο έτσι άνθρωπος ευαίσθητος και σε αρέσει να παρακολουθείς πραγματικά τους ανθρώπους, όχι απλά να τους ακούς χωρίς να τους βλέπεις, νομίζω ότι λέει και άλλα πράγματα που δεν τα λέει, αλλά τα νιώθει. Τα λέει το σώμα του ουσιαστικά. Τα λέει το ύφος του. Ναι. Ναι. Άγρυπνο βλέμμα στην κόρη του και ας το δείχνει λίγο πιο ήπιο και λίγο πιο χαλαρό, γιατί είναι η πριγκίπισσά του και γιατί αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Αλλά η αδυναμία του δείχνει τέτοια έφυγνια πίσω από τα λόγια του και το μάτι του, που νομίζω ότι θα είναι άγρυπνο στο και μην ξεχνάμε ότι και το τελευταίο καιρό, επειδή είναι στο προσκήνιο και η Ιωάννα με διάφορα πράγματα, είναι ο άνθρωπο που πρέπει πρώτα να την προστατέψει από όλου. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό είναι πρώτο. Και σκέψου πώ υπομονή έχουν κάνει να ακούνε και σχόλια τα οποία ενδεχομένω να ήταν κάστοχα ή να ήταν πολύ αυστηρά. Μα σκέψει τα γκουγκλάρι όλα για να τα ξέρει και ο άνθρωπο πρώτο. Καλά, καλά. Ναι, και είναι σημαντικό που και η Ιωάννα τον ακούει. Εγώ πάλι θέλω να στείλω πολλά φιλιά στο κορίτσι μα, Σοφία Λατζά, η οποία πραγματικά είναι πάντα σε ετοιμότητα και δεν χάνει τίποτα. Πού βρίσκει χρόνο αυτό το κορίτσι και κάνει πολλά. Δεν ξέρω. Αλλά μπράβο της. Και ξέρει και Θεσσαλονίκη, όποιος είναι από εκεί, μην κάνουμε σχόλια. Είναι κουκλάρα, δεν είναι κουκλάρα, περιμένει. Είναι τέλεια. Τέλος. Λοιπόν, εγώ
τώρα τι είναι. Κάτι ήθελα να πω κάτι. Δεν έχουν όλοι τόσο καλές σχέσεις με τους γονείς του. Με τους γονείς τους, διότι σίγουρα, σαφέστατα. Έρχεται μια είδηση από το Μίσιγκαν, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με ένα 40χρονο ο οποίος το στεναχώρησαν οι γονείς του και μάλιστα τους πήγε στα δικαστήρια. Πόσο χρονών αυτός? 40 ετών. Και πήγε, βρε. Δεν έχει σημασία. Στα 70 του στα δικαστήρια. Είναι πάντα παιδί. Οι εφηβικές του αναμνήσεις, οι 12 κούτες του με τα περιοδικά λίγο πορνό και τα DVD του, του τα πετάξανε. Όλα! Όλες οι Ελένες. Άνθρωπος τα είχε φυλάξει. Πόσο κοστίζανε? 29.000 δολάρια. Θα κάνω τους υπολογισμούς. Πες ότι κατά μέσο όρο 3 ευρώ έχει το DVD με το νιονιο, το νιονιο 3 επί 9.500 ίσως 28.500. Δηλαδή, είπαμε καλά, με 9.000 και 10.000. Μια ολόκληρη ζωή τα μάζευε ο άνθρωπος και είναι και κάποια τα είναι συλλεκτικά. Τον πόνεσαν. Έκανε μετακόμιση, του έστειλαν οι γονείς του τα πράγματα γιατί πήγε σε καινούριο σπίτι. Στα 40 του έφυγε. Στα 40 του. Και λέει. Και αυτό έπρεπε πρώτα απ' όλα να πάρει τα πράγματα στα περιοδικά. Ναι, αλλά το θέμα είναι. Δεν θα πάει τα πράγματά του στην καινούργια. Μιλήσε 29.000 δολάρια σε περιοδικά, μισό σπίτι. Συγγνώμη, προσωπικά τα αντικείμενα δεν πρέπει να τα στείλουν. Πήρε τηλέφωνο του γονείς και λέει που είναι κούτες. Θα μπορούσε να έχει το Mickey Mouse του, αλλά δεν τον είχε. Ο πατέρας του πάντως είπε ότι το έκανε για την ψυχική του υγεία. Δεν ξέρω τι εννοούσε. Δεν έχει φαντάσου. Και του πήγε δικαστήριο. Βεβαίως, ζητάει 29.000 ευρώ όσο κάνανε και μάλιστα ζητάει και παραπάνω χρήματα. 87.000 για ψυχική οδύνη. Διότι του τα στέρισαν. Τα ήθελε προφανώς. Πλήρωσε δικηγόρο, μου λες τώρα, για να κυνηγήσει τους γονείς του. Για τα περιοδικά τα που του κρατούσαν συντροφιά. Ήταν συνέστημα χρόνια. Είναι δυνατόν να μου τα λέτε αυτά να πω σε άλλο θέμα. Μία σελίδα σου κράταγε παρέα, Ελένη. Δεν σαν το ίντερνετ που μπαίνει μέσα. Τι κάνει σκρόλ. Κράταγε παρέα γιατί δεν ήταν τα μόνα που πήρε φεύγοντα. Και τα άφησε πίσω στη μαμά και στον μπαμπά. Γιατί στου γονεί του τα άφησε, δεν τα άφησε στον δρόμο. Σε καλά χέρια. Δεν έχω λόγια. Ο Τάσο λίγο περάσει για τα περιοδικά, βλέπω. Εγώ παρακολουθώ τη δίκη, θα σα φέρω την εξέλιξη. Έχει πολλέ και που παρακολουθείς, κυρίως διαζυγίων εκεί στο εξωτερικό, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλαγή πλεύσης παρακαλώ, είπα πλεύση. Δεν πήγα το Σαββατοκύριακο και μου λείπει. Γιατί? Γιατί φοβήθηκα. Γιατί μία βρέχει, μία κάνει κρύο, μία φυσάει αέρας και λέω κι εγώ, άσε τώρα μην κρυώσουμε τελευταία στιγμή λίγο πριν, αφού κάποια στιγμή θα φτιάξει και ο καιρός. Δεν μπορεί. Πάμε Άνδρο. Για πάμε Άνδρο, γιατί εκεί έχουμε στείλει από το Σαββατοκύριακο που δεν του έκανε καλό καιρό. Λίγο χτες έμαθα ο καιρός ήταν συμπαθητικός. Ευτυχώς και τώρα έτοιμος να βρέξει. Τέλεια. Θα νιώσεις και τη βροχή της Άνδρου στο κορμάκι σου, παιδί μου. Λοιπόν, Κωστή μου, καλημέρα, πού βρίσκεσαι? Γεια σου, Ελενάκη μου, γεια σου. Είμαι στη χώρα, στην Άνδρο, στο ναυτικό όμιλο, στο τσάκ είμαστε. Να μην γίνουμε παπί, αλλά εντάξει, δεν μας πτωεί. Κάνουμε τα γυρισματάκια μας και θα σου ετοιμάσουμε πολύ ωραία πράγματα, Ελένη μου. Μισό λεπτάκι, γιατί βλέπω κάτι πλάνα τώρα που έχουν βγει και θέλω λίγο να μου πεις τα πλάνα που βλέπω τώρα. Λίγο από λιμάνι, λίγο από... Ναι. Πώς? Το φάρο Τουρλίτη. Πώς τον είπες το φάρο? Τουρλίτης. Ανοιχτά τη χώρα που φαίνεται αυτό ο. Αλλιώς το ήξερα εγώ αυτό, αλλά δεν πειράζει. Γιατί έτσι θα είναι, όπως το λες. Πλάνα λοιπόν από όλο το νησί και θέλω να μου πεις όσο βλέπω εγώ αυτά τα πλάνα. Εσύ, ναι, ναι. Αυτές τις δύο μέρες που έχω μάθει ότι σε ανέλαβαν, να είναι καλά, και σε πήγαν παντού. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι σε ένα μέρος να φας, αλλά μου είπαν ότι στο νησί σε γυρίσανε παντού. Έτσι, ακριβώς. Ξεκινήσαμε χθες, Ελένη μου, από το λιμάνι του Γαβρίου. Ναι. Μας υποδέχτηκε ο όμιλος, ο χορευτικός όμιλος Ιδρούσας. Μάλιστα. Με πολύ ωραία τραγούδια πάνω στο μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας στο Βιτάλι. Χορέψανε, μας υποδεχτήκανε, μετά κατεβήκαμε πάνω κάτω στο Γαβρίο. Πήγαμε στον Φελό, στην παραλία του Φελού, στον Άγιο Πέτρο. Ήρθαμε στη χώρα και είδαμε τα πολύ ωραία αρχοντικά. Πήγαμε στο καταράκτη και είδαμε πολύ ωραία πράγματα. Σου έχουμε εξασφαλίσει τα πιο ωραία πλάνα, Ελένη μου. Είμαι και πήγαμε σίγουρη. Και σε ένα πολύ ωραίο ποτάμι. Μόνο ένα ωραίο... παιδάκι μου, η Άνδρος είναι γεμάτη, η νερά είναι γεμάτη. Έχουμε ακόμα πολλές, έχουμε μέρες και θα γυρίσουμε πολύ ωραία πράγματα. Ναι, βλέπω να κάθεσαι μέχρι τέλος εβδομάδας, αλλά δυστυχώς ο καιρός δεν είναι καλός. Όχι, όχι, μια χαρά. Και χθες ήταν καλά και σήμερα ήταν καλά. Λίγο τώρα κάνει έτσι μια ψιλοψυχάλα, αλλά δεν μας πτωεί. Θα πάμε και στο μοναστήρι του Παναχράτου. Καλά, εννοείται και να πείτε και στο γέροντα να σας κάνει και καμιά συνταγή που τα κάνει όλα στα ξύλα. Θα μας ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Και η βοήθεια του Πάτερ Αίτιο είναι τρομερός. Μας ηρεμεί και μας βοηθάει πάρα πολύ. Τι σας ηρεμεί καλέ, αφού σας τρέχει. Εγώ του είπα, λέω, κοίταξε, δεν τα ξέρουν τα μέρη της Άνδρου. Είναι τόσο μεγάλο το νησί. Ακόμα κι εγώ που 10 χρόνια κλείνω που πάω, δεν το ξέρω το νησί όλο. Ακόμα τυχαίνει να πάω σε μέρος και να πω, Θεέ μου, στο ίδιο νησί είμαστε. Ξέρει τα πάντα, αυτό. Τον χαιρετάει όλος ο κόσμος. Το ξέρει όλος ο κόσμος και μας βοηθάει πολύ σε όλα.
Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σε αφήσω για να μην σε φάει βροχή. Αλλά εννοείται ότι περιμένω όλο το υλικό, γιατί αμέσως μετά το Πάσχα που θα έχει λάμψει και ο καιρός κανονικά, να περάσουμε λίγο να δούμε. Και διαμάντια μέρη... θα το φέρω, διαμάντια. Το ξέρω, αγάπη μου, το ξέρω. Διαμάντια φέρνεις πάντα. Λοιπόν, κοίτα να τρως και λίγο, μην μου γυρίσεις πίσω αδύνατος. Καλά, είναι. Λοιπόν, καλά. Φιλάκια πολλά, να περάσετε καλά. Φιλάκια γεια σου, Κωστή μου. Φιλάκια. Τι υπέροχα πλάνα. Καλά, μέρος το οποίο έχει πηγές, φυσικά οι πηγές είναι ευλογημένο. Έτσι, γιατί δεν έχουν πολλά νησιά το δικό του νερό. Δεν το συζητάω. Και η Εύβοια. Ναι. Όχι επειδή σε έχω απέναντί μου, αλλά είναι και τα πετραγωνικά μας και από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Και η Εύβοια και η Άνδρος είναι γεμάτη με νερά. Γι' αυτό και έχουν και πράσινο. Και οι Άνδρος που ανήκει στις Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες είναι τα Ξερονήσια ουσιαστικά. Είναι χωρίς νερό, χωρίς τίποτα, με πρόβλημα. Η Άνδρος είναι η Κατάκυλος, ας πούμε, μέσα που είναι ενδοχώρα τελείως. Αχ, είναι καταπληκτικά. Το νερό εισάριζε ουσιαστικά όλα αυτά. Οι πηγές εκεί. Είχαμε πάει και στις πηγές, τι ωραία που είναι, ουριάζει φύση εκεί μέσα, μονοπατάκια έχουν. Ναι, ναι. Καταπληκτικά, τρομερά. Μέρη για να πάρετε το τέρι να περπατήσετε. Και για άνοιξη. Για να μην σας βρει άνθρωπος. Μην χάσετε το δρόμο, δεν ξέρω, αλλά να ξέρετε τι μπορεί να συμβούν. Ακόμα και για ημερήσια ναι. Εκδρομή είναι οι άνδρες. Εγώ καλά, το έχω κάνει πολλές φορές. Ναι. Εγώ έχω πάει πολλές φορές. Και εγώ το έχω πει. Το κάνεις και Σαββατοκύριακο. Δεν με λένε τώρα και εσύ. Τι να πω, ρε παιδί μου, μου φαίνεται ότι να ξεκινήσω από το σπίτι μου και να γυρίσω την άλλη μέρα. Α, επειδή θες να κάτσεις. Δεν είναι να πεις ότι κατεβαίνω μια βόλτα μέχρι την παραλία εδώ και λέω εντάξει, θα φάω την κίνηση, θα κάνω μία ώρα, αλλά θα γυρίσω. Εκεί άμα πας, δεν είναι για μια μέρα η Άνδρος. Αυτό είναι ωραία και για άνοιξη. Αλλά ότι μπορείς να πας Σαββατοκύριακο εύκολα, ναι. Ναι, αυτό. Ότι δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, που πάμε οι Έλληνες και πίζουμε εκεί. Ας τα φτάσει τώρα, αυτά θα τα πω. Πέστα, θα στα πω όλα, λέγε. Δεν μου λες τώρα. Τη Μέγαν Μάρκ δεν έχει γεννήσει ακόμα. Δεν έχει γεννήσει, οριάζουν οι φήμες ότι έχει γεννήσει. Γιατί οι φήμες γενικώ με αυτή την κοπέλα, δηλαδή είναι τρομερό. Γιατί έχει να εμφανιστεί από τις 12 του μήνα. Οπότε νομίζω ότι βγάλανε μια ανακοίνωση και είπανε μην τους παρακολουθείτε συνεχώς. Θέλουν να γεννήσουν με την ησυχία τους και όταν κάποια στιγμή θελήσουν θα σας δείξουν και μια φωτογραφία. Αυτό, ότι δεν θα πάει στη γνωστή πτέρυγα και μετά θα βγει με το μωρό να τη φωτογραφήσουν όλοι και να δείξει το διάδοχο. Είναι το θέμα ότι εκεί είναι συνηθισμένοι όταν γεννάει κάποιο από αυτού να βγαίνουν. Με το μωρό τους, να το να σας ζήσει. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ανακοίνωσε, είπε μην το περιμένετε αυτό, δεν θα γίνει έτσι. Γιατί η Δούκησα. Δηλαδή, ήταν στο μήνα της. Εγώ νόμιζα ότι είχε ακόμα τέσσερις. Για να είπα καλέ. Πού να φτάσει και αυτή η γυναίκα πια. Όχι, δεν από τις φωτογραφίες που λέω, νόμιζα ότι είχε ακόμα, ξέρω εγώ, 2-3 μήνες. Μα και εσύ που έχεις γίνει ο ειδικός σκυλιάς και τσιγάρα. Είμαι αυτό τη σκυλιά, σηκώ εδώ πέρα τώρα. Μην με έχετε τρελάνε, το καταλαβαίνω. Γύρνα να δω. Εντάξει, πια χαρέσει. Φυσικά θετικό. Είναι στο μήνα της εδώ και πάρα πολύ καιρό και λένε ότι έχει ήδη γεννήσει και ότι κάποια στιγμή αύριο μεθαύριο. Θα βγουν οι φωτογραφίες έτσι όπως μας έχει προεξοφλήσει ότι θα γίνει. Λιάννα, όλο το Σαββατοκύριακο όμως, στο ίντερνετ υπάρχει αυτή η είδηση που όλοι μπαίνουμε μέσα να τη δούμε. Η πρώτη φωτογραφία της Μέγαν Μάρκλ από το μευτήριο. Δηλαδή είναι φοβερό. Ναι, ναι, είναι. Εννοείς σαν τίτλος και περιμένεις να δεις το μωρό της Μέγαν και βλέπεις τη Μέγαν μωρό. Ναι, ακριβώς. Είναι ο ψαρωτικός τίτλος που βάζουν σε αυτές τις φωτογραφίες όπου είναι η Μέγαν. Κάπου διάβασα τώρα λέει ότι ο αδερφός της μάνας της μάλλον της πούλησε και είναι μέσα από το μευτήριο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κακό. Θεωρώ αν αυτό είναι κακό. Ναι, δεν θεωρώ. Παιδιά, μισό λεπτό. Εγώ δεν ξέρω αν την πούλησε και πόσο την πούλησε κλπ. Ξέρω ότι τη κάνει καλό στο προφίλ τη αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως δηλαδή να το έχει υποκινήσει εκείνη να βγουν αυτές τις φωτογραφίες. Πάλι την κατάλαβα. Δεν είναι καλή. Δηλαδή. Στην Daily Mail που είναι μια Βρετανική. Ακριβώς τη προσφέρει. Γιατί δεν φαίνεται πολύ συμπαθή. Εγώ χάρηκα που το είδα αυτό το μωράκι. Μισό λεπτό. Μου φάνηκε πολύ δύσκολο. Όλα τα μωρά του κόσμου, όλο ο κόσμο τα αγαπάει και δεν έχει κάτι κακό να πει. Ακριβώς. Ούτε προσφέρει κάτι τη ιδέα. Μήπως εννοείται ότι πάλι άλλος ένας από αυτή την οικογένεια πάει και δίνει προσωπικές στιγμές ή προσωπικές πληροφορίες ή οτιδήποτε προσωπικό δεν μας νοιάζει. Νομίζω ότι επειδή είναι από την πλευρά της μαμάς. Η μαμά της είναι εδώ. Ναι, ναι, είναι η μαμά της. Είναι η μαμά της με την νεογέννητη Μέγαν και νομίζω ότι επειδή ο θείος είναι από την πλευρά της μαμάς, ο αδελφός μητέρας και επειδή η μητέρα έχει κρατήσει πολύ σωστή στάση, νομίζω ότι είναι ενορχιστρωμένο με τη συγκατάθεσή της. Ωραία, και εγώ ερωτώ, εσύ πού βλέπεις να της προσφέρει κάτι αυτό. Στον εαυτό μου. Ότι... Βλέπω ότι είδα αυτές τις φωτογραφίες και λίγο. Θέλει η Μέγαν να βγάλει φωτογραφία από την κεντρική της ηλικία, βγάζει και λέει. Να με. Γιατί δεν πήγε στο Instagram. Να με. Δεν μπορεί να το κάνει. Μπορεί να γίνεται η σύνδεση ότι η μητέρα της με το μωρό και τώρα εγώ μητέρα με το δικό μου μωρό. Και όλο αυτό δημιουργεί μια τρυφερότητα, ναι, μια γλύκα. Ως δεν τη νιώσατε. Όταν είδατε τη φωτογραφία, δεν τη νιώσατε τη γλύκα. Ως κίνητρο όμως, το ότι ξεφεύγει η πληροφορία ότι τη πούλησε ο θείος της, είναι ξεφτυλισμένο. Δεν ξέρω αν τη πούλησε. Εγώ δεν το βρήκα στα χαρτιά μου που τη πούλησε και πόσο πήρε κλπ. Γιατί δεν είχαν δοθεί τόσο καιρό ένα κάρο φωτογραφίες, βγήκαν τώρα. Γιατί τώρα γεννάει.
Για σκέψου. Τώρα χρειαζόμαστε ακόμα τι περισσότερο σκέφτω, μια δίμορο. Θετική. Την έχω ξαναδεί μωρό. Εντάξει ρε παιδιά, τι να σα πω, μπορεί μόνο εγώ να το ένιωσα. Εγώ όταν είδα αυτό το δημοσίευμα και πάτησα μέσα, λέω μωρέ, κοίτα και αυτό το μωρό που γεννήθηκε το 81 σε ένα μευτήριο κάπου. Πού να αυτή ήξερε η τύχη είναι. Του. Αυτή ποια είναι. Η γιαγιά. Η γιαγιά. Η γιαγιά, η οποία. Η μαμά τη μαμά τη. Είναι η μαμά τη μαμά η οποία βοήθησε στο μεγάλο μάτι για να μπορεί να δουλεύει η μητέρα τη. Ήταν μικρή μητέρα. Φωτογραφίε είναι πολύ τρυφερέ και γλυκούλε και αναμενόμενε και όλα καλά. Το θέμα είναι ότι μας περισσότερο διαμαρτυρόμεθα εδώ πέρα για το κίνητρο με το οποίο δόθηκαν. Εγώ δεν και το σκέφτηκα με σκοπιμότητα. Δεν το σκέφτηκα καν, δεν μπήκα εκεί. Μπήκα στο ότι είδα αυτές τις φωτογραφίες και σκέφτηκα ένα μωρό γεννιέται. Τον θείο τον είδες πουθενά στο γάμο. Από ό,τι θυμάσαι, δεν είχε μιλήσει ο άνθρωπος για να πεις δεν τον καλέσανε γιατί είπε και αυτός διάφορα. Μια μάνα εμφανίστηκε μόνο. Κανένας άλλος μέχρι σήμερα. Άρα... Νομίζω δεν κάνει κακό στο προφίλ, τσεπημένο. Είναι φωτογραφίες που είναι νεογέννητοι. Δεν είναι πληροφορίες ότι η κόρη μου ήταν αλλού για αλλού. Δεν θυμώνω, απλά λέω ότι δεν βλέπω την ίδια σκοπιμότητα όπως με τον πολύ κακό, συσσαγωγικά πατέρα τη. Ελιάδα, να σου πω κάτι. Να μείνουμε στο γεγονός ότι είναι ένα πολύ όμορφο μωρό που φαινόταν θα είναι μια όμορφη γυναίκα όταν μεγαλώσει. Αμάρετα, σε την ομορφιά τη Μέγαν Μάρκελ, πια σιγά. Κατευθείαν αποτελείωσε τώρα. Εμένα μου άρεσε ότι. Γεννιέται ένα μωρό και δεν ξέρει αν θα γίνει. Την τρολάρουμε από το break αυτό. Λέμε τι όμορφο μωρό. Φαινότανε, κούκλα θα γινόταν. Δεν φαινότανε. Εντάξει τώρα. Κούκλα δεν τη λε, κουκλάκι δεν το λε. Όμω είναι ένα μωράκι και όλα τα μωράκια δεν ξέρει το μέλλον του πώ προδιαγράφεται. Μπορεί να γίνουν εγκληματίε, μπορεί να γίνουν πριγκίπισε. Αυτή είναι το δεύτερο. Μπράβο Μέγκαν. Μπράβο Μέγκαν. Και θα το ψάξω λόγος. Αυτό για το κίνητρο. Θα το ψάξω γιατί η αλήθεια είναι ότι με πιάνει απροετοίμαστη. Δεν είναι τα ποσά να γυρνάνε. Ξέρεις άμα τι? Δω ποσά, θα τα πάρω κι εγώ. Έχει μία τον μπαμπά. Αυτό εμένα με νοιάζει πραγματικά κατά πόσον αυτή η ίδια η γυναίκα έχει αγχωθεί τόσο πολύ για να κάνει όλους αυτούς τους περιοριστικούς όρους που δεν ξέρω τι μπορεί να την αγχώνει. Ότι αγχώνει όλους μας. Ενώ εμάς τις γυναίκες όταν φτάνουμε η ώρα να πλησιάζει ο καιρός να γεννήσουμε. Και δεν μιλάω μόνο για την πρώτη φορά που στην πρώτη φορά όλοι νιώθουν τον ίδιο πανικό όταν πλησιάζει η ώρα, οι μέρες. Αλλά και τη δεύτερη και την τρίτη. Και αναρωτιέμαι και η ίδια πώς να νιώθει όταν αισθάνεσαι ότι όλοι σε παρακολουθούν και σου μετράνε τις μέρες. Άντε γέννησε, δεν γέννησε. Πώς είναι η κοιλιά πάνω κάτω, αργή, τι είναι, αγόρι, κορίτσι, πού θα μοιάζει το ένα σόι, στο άλλο σόι, τι γίνεται. Δηλαδή μπαίνω στη θέση και λέω Παναγία μου. Ναι, αλλά και λίγο υπερβολή δεν είναι. Δηλαδή σε μια μικρογραφία, συγγνώμη τώρα, αλλά σε μια μικρογραφία και εσύ το έζησε. Όλοι λέγανε πότε γέννησε, αν γέννησε, αν δεν γέννησε. Σε μια μικρογραφία και εσύ να ήταν εγώ όλοι από πάνω σου. Κάτσε στο σπίτι μου και με είδε να αναγγέλλεται ότι γέννησα και αγόρι. Α, ναι. Και ήμουν δίπλα με την κόρη μου και μου λέει μαμά, δεν ξέρω τίποτα. Δηλαδή σαν τώρα το θυμάμαι, έτσι καθόμουν και ήμουν αυτό που λέμε δεν αντέχω άλλο πότε θα γεννήσω. Και πράγματι γέννησα μετά από τρεις μέρες. Γέννησα και αγόρι. Και μου λέει μαμά. Δεν ξέρω, παιδί μου, θα δούμε. Περίμενα να το παρακολουθήσουμε. Κάτσε να μάθουμε. Ναι, αλλά φαντάζω τώρα να βγει διρεκτίβα ότι δεν θέλω κανένας ποτέ να με δει έξω από το μευτήριο και θα βγάλω μόνη μου τις φωτογραφίες όταν και αν. Εγώ δεν ήθελα, γιατί αισθάνεσαι το άγχος. Δηλαδή, όχι, δεν ήθελα να είναι κάποιος απ' έξω. Έλεγα, θέλω να μπω, να γεννήσω με την ησυχία μου, να δω ότι όλα πάνε καλά. Και να μην σκέφτομαι ότι κάποιος με περιμένει στην από κάτω σκάλα, στην πάνω σκάλα, στον καράζ. Γιατί θέλω να πονέσω με την ησυχία τραγικό, μου, να ξαναγκωθώ με την ησυχία τραγικό. Μου, να βγει το μωρό μου, να το δω ότι είναι καλά. Και μετά ας το μάθουν όλοι. Αλλά θέλω να σου πω ότι το άγχος της κάθε γυναίκας την ώρα που θέλει να γεννήσει το καταλαβαίνει. Ού, δεν το συζητώ. Οι αρκούδες πάνω στο δάσος για να μην τις δει κανένας και να μην τις καταλάβει κανείς. Το ξέρεις. Δεν πειράζει πάλι αυτό. Γιατί είμαστε θηλαστικά. Να τι έκανε και στον τόπο. Να στην αξιογράφηκε λοιπόν το Σαββατοκύριακο. Γιατί είχα γίνει σαν αρκούδα. Διαφημίσεις, δεν μπορώ να τρελάνουμε. Μπήκατε να κάνετε like γιατί σήμερα κοντά μας είναι η μοναδική υπέροχη τεράστια εταιρεία Lancôme και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όλη την εβδομάδα θα είμαστε συντροφιά, όλη την εβδομάδα μαζί και έχουμε πολλά να μάθουμε, να δούμε και φυσικά κάποια από εσάς να κερδίσετε και πολύ πολύ σπουδαία υπέροχα δώρα. Αλλά ξέχασα να σας πω ότι σήμερα θα μπούμε και κουζίνα και στην κουζίνα μας βρίσκεται και η Kenwood μαζί με την Άννα Μαρία και μας περιμένουν. Τι θα φτιάξουμε σήμερα, έχετε δει ήδη φωτογραφία που έχω ανεβάσει. Νάτα, εδώ, φτιάξουμε. Όπως είναι μπροστά. Και ένας από εσάς κερδίζει και το καταπληκτικό πολύ εργαλείο, θα το έλεγα, το μόνο εργαλείο το οποίο μπορεί να κάνει ό,τι και εμείς και πολλά παραπάνω. Είναι Kenwood, είναι μοναδικό.
Λοιπόν, μία ακόμα φίλη το κερδίζει. Κάντε like στο Instagram. Τι θα φτιάξουμε σήμερα, Αν-Μαρή? Σήμερα θα φτιάξουμε αυτά τα πολύ ωραία μπριός με μία πολύ ωραία τεχνική. Και θα φτιάξουμε ένα άλυμα σοκολάτας για να συνοδέψουμε τα μπριός μας. Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά θα κάνουμε σε λίγο με την Kenwood που ένας από εσάς μπορεί να την κερδίσει κιόλας. Τώρα πάμε στο σημερινό ψυχολογικό θέμα. Ένα θέμα που παίζει πάρα πολύ αυτή την εποχή, την τελευταία δεκαετία, δεν ξέρω παραπάνω. Δεν ξέρω πόσα χρόνια το συζητάτε με γνωστές και φίλες. Δεν θυμάμαι, ήταν πάντα έτσι. Νομίζω. Τι να σου πω, μάλλον λόγω ηλικίας δεν μας απασχολούσε και έτσι δεν ακούγαμε και δεν ήταν θέμα συζήτησης μας. Ίσως να αρχίσει να εκλείπει τώρα που πάλι είναι έντονο, θεωρώ. Και μιλάμε τώρα για την πίεση, την κοινωνική, την εσωτερική πίεση που νιώθει η γυναίκα για να κάνει παιδί. Και αυτό ενδεχομένως την φέρνει σε ένα επίπεδο που μπορεί να κάνει βεβαιασμένες επιλογές. Δεν θα τις πω λάθος, σωστές. Βεβαιασμένες επιλογές. Βεβαιασμένες ή απλά, γιατί το θέμα που θα συζητήσουμε είναι η αιμονή. Η δικιά μας, εμάς, των γυναικών, σε κάποια φάση της ζωής μας, προφανώς ηλικιακά έχει να κάνει. Σίγουρα μετά τα 30 είναι. Τώρα πότε, όποτε πιάσει την καθεμία. Η αιμονή λοιπόν στο να αποκτήσει παιδί, με αποτέλεσμα κάποιες φορές οι επιλογές που κάνει να είναι λάθος. Δεν είμαι σίγουρη όμως αν οι επιλογές που κάνει μια γυναίκα, δηλαδή κάποια από εμάς, είναι λάθος μόνο και μόνο επειδή σε κάποια φάση της ζωής της έχει μπει σαν πρώτη ιδέα ότι πρέπει να αποκτήσω παιδί. Όχι. Οι λάθος επιλογές γίνονται πάντα. Αυτό θέλω να πω. Και χωρίς να έχεις κίνητρο. Οπότε φαντάσου να έχεις και το κίνητρο. Πανηγύρια. Δεν βλέπεις πολλά ερωτήματα τα οποία θα τα δεις μετά, ίσως. Όταν έχεις βάλει σκοπό και στόχο να κάνεις παιδί. Δεν είναι το θέμα των ελαττωμάτων. Είναι το αν έχεις βρει αυτά που πραγματικά σου ταιριάζουν. Ναι, συμπατότητα. Εγώ αυτό που ακούω είναι ότι η γυναίκα, αυτόν τον άντρα που θέλει να παντρευτεί, βρίσκει τον πατέρα των παιδιών της. Όχι. Όχι. Λες και είμαστε γάτες, το λέμε. Όχι, ρε, δεν το λέω κάπως κακό. Και αυτό. Υπάρχει, ναι, το ξέρω ότι δεν το λέω κάπως. Μην κάνουμε σαν ποτέ δεν έχουμε ακούσει τίποτα για το έργο. Και για τους άντρες θα το είχα πάντα απορία από τις γυναίκες. Πότε φτάνει μια γυναίκα στο σημείο να πει αυτός είναι ο άνθρωπος που θέλει να κάνω παιδί μαζί του? Συνήθως όταν έχεις περάσει από λάθος επιλογές και μετά λες, α, αυτό ήταν το σωστό, ε! Έτσι, ε! Έτσι, δεν μου τα λέγατε! Τώρα, θέλω να πω ποιο είναι το κυρίαρχο στοιχείο, ρε παιδί μου, πάνω σε έναν άντρα που λες με αυτόν θέλω να κάνω παιδί. Δεν ξέρω, εσείς και οι δύο πάντως καλοί είστε. Α, νόμιζα θα μας έλεγε εσύ παιδιά μας, εγώ δεν ξέρω. Εσείς είστε το κλασικό πρότυπο άντρα που θα το δει μια γυναίκα. Κάντε μου λίγο, δώσε μου 2-3 χαρακτηριστικά. Δεν φοράτε και καρό. Τι το καρό παίζει ρόλο. Πρώτον, να φοράει καρό. Όχι, σταμάτα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι η διαφορά που λέμε του καλού παιδιού και του κακού παιδιού. Εσείς και οι δύο φοράτε καρό. Είναι το καλό παιδί και οικογενειάρχες φαίνεστε ότι θα είστε. Θα είσαι βράχος εκεί, ακόμα και μετά. Αυτό θέλω να πω. Δομημένα άτομα, δομημένοι χαρακτήρες και συγκροτημένοι. Να μην είσαι αμπλαούμπλας και υποτίθεται ότι όταν θες να κάνεις μια οικογένεια, είτε είσαι γυναίκα είτε είσαι άντρας, ο σύντροφός σου και γονέας των παιδιών σου μαζί σου, θέλεις να είναι τουλάχιστον να έχεις μια συγκρότηση, να έχεις μια οργάνωση. Είσαι σοβαρός με τη δουλειά σου, αγαπάς τη γυναίκα σου. Πώς όλες αυτό κοιτάνε, δηλαδή ο αμπλαούμπλας δεν θα κάνει παιδί. Δεν υπάρχει για εκείνον το αντίστοιχο. Αυτό είναι το θέμα. Η λάθος επιλογή σε τρόφον απλά. Έχει απασφαλίσει ο Τεριάκη στα τελευταία μέρε. Έχει πολύ δίκιο. Δεν ισχύει. Και με αποσυντονίζει. Γιατί δεν το περιμένω αυτό. Γιατί πιάνει τα γέλια και λέω τι λέει. Και όχι τίποτα άλλο. Κάνει κόντρα σε όλου τον μεταξύ. Και που λε αδερφό. Μια ερώτηση κάνω. 20 χρόνια μπρο. Έχει δίκιο. Το θέμα είναι ότι πολλέ φορέ το λάθο είναι ότι φτάνετε σε ένα σημείο που πιέζεται πάρα πολύ τον άντρα για να κάνουν ένα παιδί. Μίλησε. Και αν ο άντρας, επειδή ο άντρας. Το δίκιο του εργάτη τώρα. Το δίκιο του εργάτη. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι ο βράχος όλων των ανδρών. Απάνω μου. Αράξτε απάνω μου. Δέστε πάνω μου. Και επειδή δεν είναι έτοιμος ο άντρας, που πολλές φορές, περισσότερες φορές μάλλον ο άντρας δεν είναι και πολύ έτοιμος, του έρχεται λίγο. Έτσι. Τον φοβίζεις λίγο και αρχίζει. Και μετά είναι, σημαίνει ότι απλά κάποιος πρέπει να του εξηγήσει ότι θέλεις, αλλά δεν το έχει καταλάβει. Άρα θέλει να το εξηγήσει. Υπάρχει γι' αυτό η περίπτωση, ρε παιδάκι μου. Στον κρεμό. Στον κρεμό. Γιατί ξέρεις κανέναν άντρα από μόνο του να ξεκινάει ως πρώτη σκέψη, δηλαδή έχεις ακούσει κανένα γόρι να λέει μεγαλώντας, αχ, εγώ πότε θα μεγαλώσω να γίνω πατέρας, να παντρευτώ. Όχι έτσι, αλλά έχω ακούσει. Όχι έτσι, αλλά έχω ακούσει. Εννοώ νεαρούλι, ε. Εδώ, αυτός. Δεν λέω μετά. Πρώτος, δείχνει τον εαυτό του. Ήθελε να γίνει παπάς. Και υπάρχει κι ένας. Θέλω να πω ότι δεν είναι σαν τα κορίτσια που ρε παιδάκι μου μικρά. Μεγαλώνουν με αυτό ότι μια μέρα θα μεγαλώσουν, θα βρουν τον άνθρωπό του, θα κάνουν ένα παιδί. 2, 3, δεν ξέρω. Θα κάνουν οικογένεια. Και όλα τα κοριτσάκια μας. Όταν ήμασταν κοριτσάκια, πάντα δεν πέραμε το μικρό, το μωράκι, την κουκλίτσα και σε έβρα πάντα ένα καρότσι. Τα match box δεν είχαν καμία σχέση με την μητρότητα. Εμάς μια μπάλα μαζί να είναι για ένα αυτοκινητάκι. Πάντως από όλα τα βάρος που λες ότι σου έρχεται εσένα είναι το βάρος της κοπέλας η οποία επιβαρύνεται κοινωνικά. Γιατί
είναι πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο το κοινωνικό, είναι και ότι η ίδια αισθάνεται. Μπορεί να και η ίδια αισθάνεται ότι θέλει να γίνει μάνα, ρε παιδί μου. Θέλει να κάνει, τι κάνουμε τώρα, δεν κακό. Από αλλά... όλα τα λάθος κίνητρα πάντως, το παιδί είναι το καλύτερο. Αν το ρωτάς. Δηλαδή, αν το κίνητρο για να διαλέξει άντρα είναι το να είναι ωραίος ή το να είναι πλούσιος ή το να, είναι... το να διαλέξει άντρα επειδή βλέπεις ότι θα γίνει καλός πατέρας για τα παιδιά σου, ίσως είναι το καλύτερο. Είναι ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή το διαλέγεις εσύ έτσι, έχεις κάνει και σωστή επιλογή. Γιατί μετά για τα παιδάκια αυτά, έτσι, για τα παιδάκια αυτά πρέπει να προβλέψεις για το αν. Δεν ταιριάζει. Δεν τα προβλέψει όλα αυτά. Ξεκινά νωρί έναν άντρα, τον ερωτεύεσαι. Είσαι σε ηλικία που αν... θε να πα ένα βήμα παρακάτω. Θα σκεφτεί και όλα αυτά αν και πώ θα είναι αυτό στην εφηβεία του παιδιού. Δεν τον ερωτευτεί. Μα είναι δυνατόν. Και απλά το διαλέξει με το κριτήριο του καλού πατέρα. Του μέλλοντα καλού πατέρα. Ναι, αυτό λέω. Αν δεν τον ερωτευτεί μετά. Δηλαδή αυτό σου λέω. Βλέπει το Χατζηδάκι και λε να ένα δομημένο άτομο να κάνει. Δεν βλέπει δομημένο άτομο στο Χατζηδάκι. Επειδή λέει είναι δαμημένα. Ο τελευταίος βράχος της άκρη έπεσε ο Τεριάκης. Τελείωσε, πάει, τελείωσε, έπεσε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μας λέει, παρακαλώ, η Φρόσου. Οι κοινωνικές και οικογενειακές πιέσεις για να κάνουμε ένα παιδάκι, οι προσωπικές ανασφάλειες και οι φόβοι, αλλά και το αγωνιώδες άγχος για το αν θα προλάβουμε τελικά να γίνουμε μητέρες, πολύ συχνά μπορούν να οδηγήσουν μια γυναίκα στην αναζήτηση ενός συντρόφου με γνώμονα το να φτάσει κοντά στη μητρότητα και όχι με βασικό κριτήριο το να νιώσει καλά κοντά του και να γεμίσει η ψυχή της με θετικά και υγιή συναισθήματα. Πάμε να δούμε σήμερα λοιπόν το πώς η απέτηση για μητρότητα και το άγχος για το πρέπει της μητρότητας μπορεί να μας οδηγήσει σε μια λάθος επιλογή συντρόφου. Στο γραφείο συναντώ συχνά γυναίκες λίγο πριν αλλά κυρίως μετά τα 30 όπου αρχίζουν και αγωνιούν πραγματικά για τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Εκεί λοιπόν μπορεί να κουβαλούν ένα άγχος που να έχει να κάνει με τη δική τους πηγαία επιθυμία να γίνουν μητέρες ή άλλες φορές ένα άγχος που έχει να κάνει με τα πρέπει. Με τα πρέπει που πηγάζουν από μέσα μας ή ακόμα και από το περιβάλλον, από το οικογενειακό περίγυρο ή και από την ίδια την κοινωνία. Οι γυναίκες με χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι εκείνες που περισσότερο επηρεάζονται από τα πρέπει του περιβάλλοντος, ενώ οι γυναίκες που έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερα από τον περίγυρο και να οριοθετούν καλύτερα τα δικά τους θέλω. Μία γυναίκα η οποία έχει μια αυθεντική πηγαία επιθυμία για να γίνει μητέρα κάνει και περισσότερο μελετημένες και όριμες επιλογές στην προσωπική της ζωή. Επιλογές οι οποίες είναι συμβατές ουσιαστικά με τα θέλω της τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αντίθετα, μία γυναίκα η οποία αγχώνεται και θεωρεί επιτακτική ανάγκη και πρέπει το να γίνει μητέρα, πολλές φορές προχωράει σε απερίσκεπτες, επιπόλαιες επιλογές για τις οποίες πολύ αργότερα μπορεί να μετανιώσει. Βλέπουμε δηλαδή γυναίκες να λένε πως εξ αρχής δεν ήμουν καλά σε αυτή τη σχέση, αλλά βιάστηκα να προχωρήσω γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να γίνω μητέρα. Μάλιστα, σε μία ακραία περίπτωση μπορεί οι γυναίκες αυτές να θυμώνουν όχι μόνο στο σύντροφο αλλά και στο παιδί για τον τρόπο που εγκλωβίστηκαν σε μία κατάσταση, ενώ τελικά οι ίδιες ήταν εκείνες που δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τα θέλω τους και φυλακίστηκαν στα πρέπει. Είναι λοιπόν μια πραγματικότητα πως τελικά η ανάγκη μας να μην ξεχωρίσουμε από τους υπολείπους, να προσφέρουμε μια εικόνα στους άλλους που δείχνει πως προχωράμε και εξελισσόμαστε, η ανάγκη μας να ικανοποιούμε πολλές φορές τις ανάγκες των άλλων, όπως την ανάγκη των γονιών μας να δουν ένα εγγονάκι, μπορεί να μας βγάλουν από το δρόμο των δικών μας επιθυμιών και να μας βάλουν στο δρόμο των επιθυμιών άλλων ανθρώπων. Εκεί όμως καταλήγουμε να νιώθουμε άδειες, μόνες και φυσικά θυμωμένες με τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαίο να κάνουμε στον εαυτό μας την ερώτηση: θέλω πραγματικά και πηγαία να γίνω μητέρα αυτή τη στιγμή και είμαι έτοιμη να αναλάβω αυτή την ευθύνη? Ή ουσιαστικά προσπαθώ να καλύψω τα πρέπει που η κοινωνία ή η οικογένεια μου επιβάλλει? Και μην ξεχνάμε πως στο τέλος της ημέρας είναι πάρα πολύ σπουδαίο το να μπορούμε να ζούμε τη ζωή που εμείς θέλουμε να ζήσουμε και όχι τη ζωή που θέλουν οι άλλοι να ζήσουμε για εκείνη. Να κάνεις επιλογές οι οποίες θα κάνουν ευτυχισμένη εσένα, όχι θα κάνουν τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, τον κουμπάρο σου ή όποιον άλλο σου κάνει κουβέντες. Ο οποίος, Ελένη, συχνά δεν είναι και μέσα στη ζωή σου. Δηλαδή, δεν μπορεί να δεχτώ ότι η μαμά μου, εμένα που ξέρει τη ζωή μου, θα μου πει: γιατί δεν κάνεις ένα παιδί?
είναι πολύ άτοπο. Είναι οι πιο άσχετοι άνθρωποι που σου κάνουν αυτή την κουβέντα και σε φέρουν και σε δύσκολη θέση. Γιατί όμως και σε φέρουν και σε δύσκολη θέση, γιατί Λιάννα, έχεις αποφασίσει μέσα σου που στέκεσαι. Γιατί είναι πολύ προσωπική απόφαση και πολλές φορές δεν έχεις τη διάθεση να την κουβεντιάσεις με κάποιον ο οποίος του ήρθε, γιατί δεν έχει τι άλλο να σου πει, να σου κάνει αυτή την κουβέντα. Περίμενε. Εγώ αυτή την κουβέντα δεν την έκανα ποτέ σε ένα παντρεμένο ζευγάρι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι περνάει το ζευγάρι. Μπορεί να μην μπορεί να κάνει ένα παιδί, αλλά σε μια ελεύθερη κοπέλα που να τη πω, εσύ πώς το σκέφτεσαι το θέμα του παιδιού, θες, δεν θες. Άλλο αυτό. Είναι μια κοσμοθεωρία. Αυτό είναι ευγενικό που το θέτεις. Οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν θέτουν θες, δεν θες, όμορφα, γλυκά, από ειλικρινές ενδιαφέρον. Είναι γιατί το κάνεις και γιατί αργείς. Ναι, για να. Και να σε στεναχωρείς ενδεχομένως, που δεν έχεις βρει, που μπορεί να μην θες και δεν έχει καμία ιδέα για τη ζωή σου αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, για να τα αφήσουμε τώρα αυτό και πάμε να δούμε μια φωτογραφία που παίζει πολύ στο ίντερνετ. Μια φωτογραφία, και λέω παίζει πολύ στο ίντερνετ, παρότι έχει βγει από ένα συγκεκριμένο λογαριασμό στο Instagram που και εμείς κατά καιρούς έχουμε πάρει θέματα. Την σημερινή φωτογραφία την είδα σε διάφορα site. Πρόλαβα και την είδα σε διάφορα site. Και τι είναι λοιπόν, είναι η Μάρο Κοντού. Ο άγνωστος γάμος, άγνωστος, γνωστός για όποιον ξέρει και έχει παρακολουθήσει τη ζωή της, είναι ο γάμος, ο μοναδικός γάμος της Μάρος Κοντού με τον αγαπημένο της Αριστίδη Καρύδη Φούξ, με τον οποίο ήταν μαζί 5 χρόνια και έμειναν μαζί παντρεμένοι μόλις 2. Να πούμε δύο λόγια όμως ποιος ήταν ο συγκεκριμένος άντρας, ο οποίος. Κινηματογραφιστής. Ναι, εξαιρετικός κινηματογραφιστής της εποχής εκείνης, δηλαδή είναι από τα λίγα ονόματα που γνωρίζουμε για ανθρώπους που δεν είναι σκηνοθέτης και παραγωγός. Που τα βλέπουμε συνέχεια. Σωστά. Δηλαδή δεν ήταν ένας τυχαίος, ήταν ένας σπουδαίος. Ήταν ένας σπουδαίος όντως στο επάγγελμά του. Εμένα μου έκανε εντύπωση το ότι με αφορμή όλο αυτό βγήκε και ένα κείμενο στο ΑΕΦ Μερίδα, το οποίο περιγράφει και τη σχέση τους, τη θυελώδη σχέση τους, που τελικά είχε την κατάληξη του γάμου, και το πώς χωρίσανε και το τι ρόλο έπαιξε στο χωρισμό τους η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Γιατί πολύ συχνά τη ρωτάνε τη Μάρο Κοντού σε συνεντεύξεις, χωρίσατε γιατί τελικά σου τον πήρε η Αλίκη. Και εκείνη κάθε φορά βάζει τα πράγματα στη θέση τους και λέει ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να σου πάρει το σύζυγό σου, αν ο σύζυγός σου δεν έχει ήδη φύγει από το γάμο. Επίσης, αυτά θα μπορούσαν να τα συζητάγανε και να δίνεις απαντήσεις, αν θέλεις να πεις κάτι παραπάνω. Δηλαδή, για μένα πολύ σωστά το κάνει η Μάρο Κοντού. Αν θες να πεις κάτι παραπάνω, τα λες όταν είναι ζωή όλοι. Τώρα, μα έχει μείνει μόνο ένας από αυτή την ιστορία που αφορά τρεις, ναι, για μένα πολύ καλά κάνει και το κλείνει εκεί. Αλλά δεν είναι και το θέμα τώρα να εξετάσουμε τι λέει σήμερα η Μάρο Κοντού. Γιατί και σε εμάς το είχε πει, ότι χώρισα πολύ γρήγορα τα τελευταία του χρόνια της ζωής του. Έζησε μαζί μου για να τον βοηθήσω, να τον φροντίσω. Θέλω να πω, αγάπη υπήρχε. Τώρα, σε αυτά τα χρόνια που δυστυχώς καμιά φορά και λίγο οι ορμόνες χτυπάνε στο κεφάλι, δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι ξέρουμε ότι καμιά φορά γίνονται και πράγματα τα οποία μετά η λογική λέει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα. Αφού είχα την ιδανική σχέση, γιατί το έκανα. Αλλά ξαναγυρνάω. Είναι νεαρές ηλικίες, δεν ξέρω τι να πω. Οι ορμόνες, οι δουλειές αυτές που υπάρχουν πολλοί πειρασμοί, δεν βγάζω τη δικιά μας δουλειά απ' έξω. Ενώ οι δουλειές αυτές που έχουν πολλή προβολή. Εννοείται. Όντως, έχει ένα πολύ ωραίο απόσπασμα που νομίζω ότι λέει κάτι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία των αντρών. Λέει ότι 1,5 χρόνο πριν πεθάνει, έμενε στο σπίτι και μου έλεγε: τι να σου κάνω, πριν σε παντρευτώ, με είχαν. Μια κακιά λέξη λέει, γραμμένο εννοεί, ας πούμε, ότι με αγνοούσαν. Μετά που παντρευτήκαμε, με ήθελαν όλες. Το οποίο, πόσα πολλά λέει μέσα σε δύο γραμμές για την ψυχολογία και του άντρα, ο οποίος κάνει ένα γάμο επιτυχημένο με μια πολύ προβεβλημένη γυναίκα, και για τις άλλες γυναίκες, ρε παιδιά. Για τις άλλες γυναίκες που μπορεί να είχαν περάσει, να είχαν συναντηθεί μαζί του και να μην τον θεωρούσαν αξιολόγου. Είναι η πρώτη φορά που το ακούς αυτό. Ούτε καν. Όχι. Όχι. Ανοίξτε μου την καρδιά σας. Ναι. Δεν το έχετε ακούσει ποτέ, χωρίς να μιλάμε για πρόσωπα και πράγματα. Δηλαδή. Μα είναι καλός ή κακός. Ένας άντρας ο οποίος έχει συμβαδίσει, συμπορευτεί με όποιο τρόπο, λέγεται γάμος, λέγεται σχέση, με μία γυναίκα η οποία τέλος πάντων είναι πολύ αρεστή, να το πούμε έτσι. Είναι ένα πρόσωπο που αρέσει γενικώς πολύ. Εννοείται ότι ο άντρας που βρίσκεται μετά εκεί δίπλα, οι επιτυχίες είναι σωρό. Μην με ρωτάτε για την ψυχολογία των άντρων. Όλα είναι χρηματιστήριο. Είναι ψυχολογία. Για να δω γιατί, γιατί ήταν εκείνη μαζί με αυτόν, να δω κι εγώ. Όλα είναι χρηματιστήριο. Είναι μετοχές, παιδιά. Δηλαδή ανεβάζεις τη μετοχή σου. Λογικό είναι. Πάρε και κάτι που λένε οι περισσότεροι. Και στην ψυχολογία μας και στην εικόνα μας σε όλους. Και στους δικούς μας ανθρώπους και στην έξω θερμαντική. Εσύ το νιώθεις αυτό. Όταν βλέπεις κάποιον που είναι δεσμευμένος, νιώθεις ότι. Είναι φυσική αντίδραση. Αυτό που λένε οι περισσότεροι που βλέπουν ότι. Όχι να νιώθω να το φλερτάρω. Αλλά να νιώθω ότι επισημαίνει στον άλλο άνθρωπο, ρε παιδί μου, ότι έχει κάνει μια επιλογή που τον ξεχωρίζει. Μα ναι. Αυτό και μόνο. Αν κάποιος σε φλερτάρει και εσύ τον αγνοείς και μετά
βρήκα πια άλλη. Τον θέλει. Δηλαδή... Αυτό είναι άλλο πράγμα τώρα. Εσύ. Α, τι μου το θέλει. Τον θέλει. Αλλά δεν είναι με το χέρι σου. Μην θέλει και του αριστεί. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι θα ήταν ο Βενσάν Κασέλ αν είχε παντρευτεί την Πελούτσα. Αλήθεια το λέω. Θα τον βλέπατε. Θα ξέρατε ότι αυτό ο πολύ όμορφο, αρενοπό, άγριο άντρα, τι ωραίο που είναι. Δεν λέμε πάρα πολύ. Επειδή είδαμε την Πελούτσι, έγινε πρώτο όνομα. Και δεν λέμε την Πελουτσολόγια, εσύ. Αμέσω βρήκε το παράδειγμα. Καθένα για δικά του θέματα. Κάτσε να το πω. Δεν λέμε πολλέ φορέ βλέπουμε μια πολύ ωραία γυναίκα και ένα άντρα πίσω δίπλα τη, ο οποίο δεν είναι και πολύ δηλαδή. Τώρα αυτή με αυτόν, σε αυτόν τι του βρήκε ρε παιδιά κύριε Μαζί. Γιατί το ανάποδο παίζει. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ρε παιδί μου ότι βεβαίως αποκτά ο άντρας. Εννοείται. Πόντους. Και βέβαια οι άντρες κάνουν αμέσως το πολύ υποτιμητικό για τις γυναίκες σχόλιο, θα έχει λεφτά. Το οποίο είναι λάθος. Οι γυναίκες το κάνουν αυτό, δεν το κάνουν, δεν το κάνουν οι άντρες. Όχι, όχι. Λέμε ότι... Άχου. Για βοηθήστε με το θα έχει λεφτά που μπήκε ρε παιδί. Λέμε ότι αν δει ο Παναγιώτης μια ωραία γυναίκα με έναν όχι τόσο ωραίο άντρα, αμέσως το έχει λύσει στο μυαλό του ότι είναι μαζί του επειδή έχει λεφτά. Αφού έτσι είναι. Όλοι έτσι. Αφού έτσι είναι. Αφού έτσι είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, ρε παιδάκι μου. Μπορεί να είναι ισχυρός και να την έχει σαγηνεύσει με το πόσο ισχυρός είναι και πόσο έξυπνος είναι και πόσο πετυχαίνει. Είναι υποτιμητικό αυτό που λες. Καταρχήν, είναι γνωστό ότι οι γυναίκες δεν κοιτάνε. Ενδεχομένως, εντάξει, μπορεί να κοιτάνε λίγο και την ασφάλεια που μπορεί να τους φέρει ας πούμε, τα χρήματα και δεν είναι κακό πολλές φορές. Αλλά ξέρετε πάρα. Οι γυναίκες σήμερα δουλεύουν όλες. Βεβαίως. Η ασφάλειά τους εκεί... είναι ο εαυτός του. Εκεί ρε, θέλω ναι. λοιπόν να καταλήξω. Μα... Ότι επειδή έχει αλλάξει λοιπόν αυτό το πράγμα, ξέρουμε ότι και οι γυναίκες πολλές φορές αυτό που βλέπουν είναι να εντυπωσιάζονται από το μυαλό του, όχι μόνο από την ομορφιά του, να αισθάνονται καλά δίπλα του και να μην τον νοιάζει πλέον το οικονομικό. Διότι οι ίδιες επιλέγουν με ένα άλλο κριτήριο. Επιλέγουν δηλαδή με το μέσα τους παρά με το ότι ας έχει και λίγα λεφτά δίπλα για να μένει. Και μη σας πάω πάλι στις αρκούδες, επιλέγουν το άλλο θετικό. Είπαμε οι αρκούδες πάνε στον αρχτούρο που είναι ωραία εκεί πέρα και γεννάνε. Όχι, επιλέγουμε το πρώτο αρσενικό ρε παιδί μου, το πιο φανταχτερό, αυτό που λέμε το πιο ισχυρό με κύριο. Παγώνι, που πετάει τα φτερά του. Το ήθελα να θέσω μετά την υπόθεση που διαβάσαμε για τη Μάρο Κουντού και τον πρώην σύζυγό της με τον οποίο έφυγε δίπλα της ουσιαστικά. Έλεγε ότι ήταν 5 χρόνια σε σχέση. Και έπειτα από προσπάθεια και λίγο πονηριά της Μάρος, τελικά την παντρεύτηκε. Το αυτό καψόνι. Είναι ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο ήθελα να το συνδυάσω ενδεχομένως και το προηγούμενο θέμα μας με την Φρόσο Φωτεινάκη, που ουσιαστικά είναι αυτές οι επιλογές που εκεί επέμενε, Σόνι και Ντε, και ουσιαστικά μόλις παντρεύτηκαν έπειτα από 2 χρόνια, έληξε η σχέση. Ναι, γιατί άμα σκεφτείς ότι 5 χρόνια τα πήγαν υπέροχα ο ζευγάρι, αλλά μόλις το ζευγάρι ήταν θες δε θες μαζί, γιατί αυτό είναι ο γάμος, τελείωσε από εδώ και μπρος, είμαστε συνεχώς μαζί σε όλα, στα καλά και στα κακά. Ίσως εκεί πέρα πάλι ξαναμετριέται μια σχέση, ναι. Γιατί είπαμε είναι αλλιώς να είσαι μαζί, χωρίς δεσμεύσει, αλλά με δεσμευμένη την καρδιά σου και την καρδιά του και αλλιώς είναι... Το πίεσε όμως, εγώ αυτό λέω ότι δεν ξέρω πίεσε, και αν τα 5 χρόνια ήταν απλά για τον έναν. Ο άντρας της ζωής της και για την. Ναι. Να ζηλέψει, συγγνώμη, και μετά την οικέτευε. Θα απειλούσε να αυτοκτονήσει να τον παντρευτεί. Ναι. Δηλαδή είχε φτάσει στο άλλο άκρο κι αυτό. Μα η ιστορία. Τυπικό είναι... δείγμα άντρα. Είναι ωραία λοιπόν. Πριν πω κουζίνα, θα το δούμε. Θα πάμε να δούμε ρομαντικούς έρωτες και γάμους των Ελλήνων κωμικών. Κωμικών, δηλαδή εννοώ προσώπων που δεν έχουμε σίγουρα όλοι. Πετύχει φωτογραφίες τους από γάμο και όχι μόνο. Θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί και στις φωτογραφίες που έχει συλλέξει η Κάλια Καστάνη θα μας δώσει πληροφορίες από πού σε λίγο. Στο πανί, στο σανίδι σκορπούσαν απλόχερα το γέλιο. Στη ζωή τους όμως, οι αγαπημένοι Έλληνες κωμικοί ηθοποιοί ήταν πρωταγωνιστές αληθινών ιστοριών αγάπης. Συχνά μάλιστα μαζί με τα αγαπημένα τέρια τους γίνονταν και καλλιτεχνικά ζευγάρια. Ο Σωτήρης Μουστάκας και η Μαρία Μπονέλ γνωρίστηκαν στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Παντρεύτηκαν το 1973, απέκτησαν μια κόρη, την Αλεξία, και συνεργάστηκαν πολλές φορές και στο σινεμά και στο θέατρο. Όσοι τους γνώρισαν, έλεγαν πως ο γνωστός κωμικός έτρεφε για τη γυναίκα του μια συγκινητική αγάπη. Στις αρχές του 2000, όταν εκείνη ασθένησε με Αλτσχάιμερ, ο Μουστάκας στάθηκε στο πλευρό της, φροντίζοντάς την ηθημερών επί σχεδόν 10 χρόνια. Παραδόξως, έφυγε πρώτος από τη ζωή στις 6 Ιουνίου του 2007. Σχεδόν 3 μήνες αργότερα, η αγαπημένη του Μαρία πήγε κοντά του. Ο Σπύρος Καλογύρου και η Ευαγγελία Σαμιωτάκη υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του καλλιτεχνικού χώρου. Ο έρωτάς τους ξεκίνησε στη Σχολή του Εθνικού, όπου η Ευαγγελία Σαμιωτάκη, φοιτήτρια ακόμα, γνώρισε τον Σπύρο Καλογύρο σε επισκέπτη. Είχε ακριβώς τα διπλά της χρόνια. Εκείνη ήταν 18 χρονών, εκείνος 36.
Τον ερωτεύτηκα αμέσως, έλεγε η ηθοποιός στις συνεντεύξεις της, προσθέτοντας πως εκείνος επί τρεις μήνες δεν της έδινε σημασία. Αργότερα μου είπε πως του άρεσε από την πρώτη στιγμή, αλλά φοβήθηκε γιατί με θεώρησε πολύ ψηλή και πολύ όμορφη. Παντρεύτηκαν, απέκτησαν ένα γιο και έμειναν μαζί μισό αιώνα αιώνια ερωτευμένοι. Εκείνος σε κάθε ευκαιρία της αμπίγγειλε ερωτικά στιχάκια. Το πραγματικό όνομα της Σούλης Σαμπάχ ήταν Αναστασία Χριστοδούλου. Γεννημένη στην Αλεξάνδρεια από Έλληνες γονείς, έτυχε να επισκέπτεται την Αθήνα το καλοκαίρι του 1955. Τυχαία ήταν και η γνωριμία της με τον Δημήτρη Νικολαίδη στα παρασκήνια του θεάτρου Ριάλτο, όπου η Σούλη βρισκόταν καλεσμένη της Ηλίας Λιβικού. Ερωτεύτηκαν κεραυνοβόλα και παντρεύτηκαν ένα μήνα μετά τη γνωριμία τους. Η Σαμπάχ έκανε καριέρα στο θέατρο και το σινεμά ως εξαιρετικό ταλέντο. Η ίδια πάντως επέμενε πως ο ωραιότερος ρόλος της ζωής της ήταν αυτός δίπλα στο Δημητράκη της. Ο Κώστας Ριγόπουλος και Κάκη Αναλυτή παντρεύτηκαν το 1955, τρεις μόλις μήνες μετά τη γνωριμία τους. Μάλιστα, επειδή η Κάκη ήταν μόλις 18 χρονών, σπουδάστρια στη Δραματική Σχολή των Δύο Αθηνών και εκείνος στα 25 του έκανε τα πρώτα του βήματα στο θέατρο, οι γονείς της ηθοποιού δεν συμφωνούσαν με το γάμο. Στο τέλος, φυσικά, ο έρωτας νίκησε όλα τα εμπόδια. Ο Ριγόπουλος και η Αναλυτή ήταν μαζί και αγαπημένοι 46 χρόνια. Συνεργάστηκαν κυρίως ως θεατρικό ζευγάρι και απέκτησαν μια κόρη επίσης ηθοποιό. Έφυγαν από τη ζωή το 2001 και το 2002 με 1,5 χρόνο διαφορά. Δεν άντεχαν περισσότερο να μείνουν χωριστά. Ο Κώστας Χατζηχρήστος υπήρξε κατά κοινή ομολογία μεγάλος Don Juan. Αμέτρητες, ωραίες γυναίκες, ηθοποιοί, χορεύτριες, κοσμικές πέρασαν από το πλευρό του. Έκανε 5 γάμους, ο τρίτος με την Καλονή της εποχής και Αστέρι της επιθεώρησης και Αιτή οικονόμου, ή Ντιριντάου, όπως ήταν το καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο, που έγινε πρώτο θέμα στις κοσμικές στήλες της εποχής. Το ζευγάρι επέκτησε μια κόρη. Το 1975 η Ντιριντάου, κουρασμένη από τις καταχρήσεις και τις απιστίες του Χατζηχρήστου, του ζήτησε διαζύγιο. Ο γίγας του ελληνικού σινεμά, ο Νίκος Ρίζος, είχε επίσης μεγάλη επιτυχία στις γυναίκες. Αλλά τη γυναίκα του, την Έλσα, την ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά. Όπως είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Θανάση Λάλα, όταν την πρώτο είδα στη σχολή Ζουρούδη, είπα στη γυναίκα του Φωτόπουλου: «Ρε Μαργαρίτα, τη βλέπεις αυτή την κοπέλα που μοιάζει με την Τζίλντα?» Είχε το μαλλί όπως το είχε η Ρίτα Χέιγουορθ. Λέω: «Αυτή θα είναι η αυριανή μου γυναίκα». Μέσα στην ίδια σεζόν πήγα και τη ζήτησα από τη μάνα της. Ο γάμος τους κράτησε 40 χρόνια. Μετά το θάνατο του αγαπημένου κωμικού το 1999, η Έλσα Ρίζου δήλωσε: «Ποτέ δεν τον είδα κοντό. Ήταν τόσο ψηλό σε αισθήματα που το κάλυπτε. Εμπιστευόμουν τυφλά τον Νίκο». Αυτά λοιπόν. Ποια ταινία παίζουμε σήμερα, να η ώρα για να την πω? Ροζ Γάτος, Σωτήρης Μουστάκας, Πάνος Μιχαλόπουλος, Βάνα Μπάρμπα. Αυτά αφού κλείσουμε εκεί κατά τις 3. Λοιπόν, έφυγα για κουζίνα, με συγχωρείτε, αλλά με παρασύρατε. Είναι και 10 και πρέπει να πάω να μαγειρέψω. Η Kennywood είναι εδώ. Εμείς που είμαστε. Πάμε. Λοιπόν, Μπριός έχουμε σήμερα και πάμε να δούμε κατά πόσον θα μας είναι εύκολο να το φτιάξουμε κι εμείς. Τα μπριωσάκια γίνονται έτσι όλα μαζί ή ένα-ένα? Τα φτιάξα εγώ όλα μαζί, γιατί σήμερα χρησιμοποίησα μία τεχνική που στο τέλος θα τη δούμε για να τα κάνει ακόμα πιο αφράτα και πιο ζουμερά. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε λίγο τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε στη ζύμη του μπριός, γιατί αργότερα θα κάνουμε και το άλυμα σοκολάτας. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 9 γραμμάρια μαγιά, τα οποία θα τα διαλύσουμε σε 5 κουταλιές της σούπας χλιαρό γάλα. Θα χρειαστούμε επίσης 215 ml γάλα, 100 γραμμάρια ζάχαρη, βούτυρο, ένα αυγό και 625 γραμμάρια αλεύρι. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε πώς θα τα φτιάξουμε όλα αυτά. Αρχικά θα πάμε να λιώσουμε τη μαγιά με το χλιαρό γάλα και θα τα αφήσουμε να περιμένουμε περίπου 10 λεπτά, θα έλεγα εγώ, για να γίνει ακριβώς έτσι και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και όπως είναι έτσι θα το βάλουμε στο κάδο της κουζινομηχανής και εμείς συνήθως έχουμε η κουζινομηχανή έχει 5 διαφορετικούς αναδευτήρες. Σήμερα, επειδή έχουμε μία πολύ σκληρή ζύμη, αυτό που θα κάνουμε είναι θα χρησιμοποιήσουμε το γάτζο. Λοιπόν, θα ανάψω και το φωτάκι εδώ. Θα ανάψω πρώτα
τη μηχανή και μετά θα ανάψω το φωτάκι. Λοιπόν, θα βάλω το γάτζο και θα ανακατέψω αυτό λίγο. Αυτό το ζυμαράκι το λες μαλακό, δηλαδή... Δεν είναι μαλακό, γιατί θα δεις ότι είναι αρκετά σφιχτό, γιατί είναι ψωμί. Mm. Οπότε γι' αυτό θα πάμε να δουλέψουμε το γάτζο. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Τώρα θα πάμε να βάλουμε το γάλα. Θα βάλουμε το βούτυρο. 60 γραμμάρια βούτυρο. Και θα τα λιώσουμε. Και όταν λιώσουνε, θα έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Θα είναι πολύ ρευστά. Θα πάρουμε τα 100 γραμμάρια ζάχαρη. Θα τα ανακατέψουμε και θα πάμε να τα ρίξουμε στη κουζινομηχανή. Με χλιαρό όμως, θέλουμε χλιαρό να είναι, έτσι. Ναι, γιατί θα μας βοηθήσει να φουσκώσει η ζύμη ούτως ή άλλως, για να μην χαλάσουμε. Γενικά θέλουμε όλα, ό,τι γλυκό κάνουμε, πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Αλλά όταν έχουμε ψωμιά, τσουρέκια και διάφορα, θα πρέπει να είναι σε χλιαρή θερμοκρασία. Και όχι καυτή, γιατί μερικές φορές μας κάνει μία ζημιά. Λοιπόν, αφού έχω βάλει όλα αυτά εδώ, θα ρίξω και το αυγό και θα πάω να τα ανακατέψω ελαφρώς πριν βάλω το αλεύρι. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Βριάννα Μαρία μου, εσύ επειδή ασχολείσαι πάρα πολύ με τα γλυκά και όχι μόνο, ναι. Θέλω να μου πεις, επειδή κάθε ζύμη είναι άλλο πράγμα, άλλες ζύμες θέλουν πολύ χτύπημα, άλλες ζύμες σου λέει καθόλου, μην το κουράζεις καθόλου. Τα τσουρέκια, γιατί πολλοί θα κάτσουν να κάνουν τώρα τσουρέκια, ναι. Έχουν ναι. πέδεμα, δηλαδή το χρειάζεσαι. Να σε βοηθάει. Δεν ξέρω τι είναι τα τσουρέκια. Δεν έχω κάνει ποτέ, γιατί δεν ακούω πολλά φουσκώματα, ξεφουσκώματα και μόνο γιατί που τα ακούω, το ξέρω. Αλλά άμα έχεις την κουζινομηχανή, δεν έχεις κανένα τέτοιο θέμα. Καθόλου. Σίγουρα, αν είναι να το ζυμώσεις το χέρι, είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα κάνω είναι θα πάω σταδιακά να βάλω το αλεύρι σε δύο δόσεις, για να αποκτήσουμε στην αρχή ένα χυλό, και αφού αποκτήσουμε το χυλό, θα πάμε να αποκτήσουμε τη ζύμη. Θα το βάλω λίγο στο πιο δυνατό. Εσείς που έχετε την κουζινομηχανή δεν χρειάζεται να βάλετε στο δυνατό. Πάρτε το χρόνο σας. Απλά εγώ δεν έχω πάρα πολύ χρόνο αυτή τη στιγμή. Και αφού γίνει αυτός ο χυλός εδώ που βλέπουμε, να σταματήσω για να το δούμε ακριβώς. Θα πάμε να βάλουμε το υπόλοιπο αλεύρι, για να αποκτήσουμε την ζύμη που θέλουμε, η οποία θα είναι αρκετά σφιχτή. Λοιπόν, και αφού ζυμώνεται, πάμε να δούμε λίγο τι θα βάλουμε για το άλμα σοκολάτας που θα φτιάξουμε. Αυτό που θα χρειαστούμε είναι τα φουντούκια, 100 γραμμάρια φουντούκια, 100 γραμμάρια χουρμάδες, μπορείτε να πάρετε τους μεγάλους χουρμάδες ή αυτούς εδώ. Αλλά ό,τι και να κάνετε, θα πρέπει να βγάλετε το κουκούτσι από το κέντρο. Και μαζί θα χρειαστούμε μία σοκολάτα, η οποία θα είναι κρέμα γάλακτος, 150 ml κρέμα γάλακτος και 125 γραμμάρια σοκολάτα. Ακούω από τον ήχο ότι έχει έτοιμη. Κοίτα πόσο εύκολα και πόσο γρήγορα. Από το χτύπημα, ε. Από το χτύπημα. Γι' αυτό και... Το μοτέρ εδώ είναι τόσο δυνατό που έχει 10 χρόνια εγγύηση, δεν πρόκειται να χρειαστούμε ποτέ αυτή την εγγύηση, το λέω εγώ. Ναι, 100%. Λοιπόν, και αφού έχουμε αυτή τη ζύμη και είναι έτοιμη, θα βάλουμε λίγο καλαμποκέλαιο στο κάδο. Να, τι έτοιμη ζύμη, είδες πόσο αυτό που μου έλεγες ότι ναι. απορούσες αν είναι σφιχτή. Είναι πολύ σφιχτή. Είναι σφιχτή, ναι. Λοιπόν, θα τη κάνουμε λίγο σαν μπάλα. Ναι. Και θα τη πάρουμε, θα τη βάλουμε, θα λείψω λίγο εδώ το μπολ με το λάδι, βάζω καλαμποκέλαιο, ώστε όταν μου φουσκώσει να ξεκολλήσει εύκολα. Και θα πάω να το σκεπάσω και θα αποκτήσω αυτήν εδώ τη ζύμη. Λοιπόν, και όταν πάω σε αυτήν εδώ τη ζύμη, θα την μοιράσω σε 10 διαφορετικά. Περίπου η ζύμη είναι στα 1100 ml γραμμάρια, θα πάμε να κάνουμε 10 κομμάτια τα τσουρέκια. Και αφού τα κάνουμε, αυτό θα λείψουμε λίγο το πάτο εδώ, ή θα βάλουμε λαδόκολα ή θα πάμε να λείψουμε με βούτυρο. Και θα κάνουμε μπάλες. Η σοκολάτα πάντα κλέβει τις εντυπώσεις.
Θα τι κάνουμε τις μπάλες και είναι περίπου 100. Α, έτσι το κάνεις. Ναι, 100. Είδατε και το γυρνάει τούμπα, δηλαδή βάζει τα γύρω-γύρω από μέσα ουσιαστικά, στην κυλίτσα από κάτω. Ναι. Τώρα εγώ οπότε έχω... μου λες ότι άμα τα ενώσεις αυτά θα βγουν έτσι, ενωμένα. Ναι, γιατί θα φουσκώσουνε. Λοιπόν, και αφού τα κάνουμε έτσι, αυτά θα φουσκώσουν πάρα πολύ. Θα ρίξουμε. Το κάνω, θέλω να τα κάνω όλα εγώ, γιατί έχουμε και τη τεχνική, γιατί στο τέλος, αφού βάλουμε όλες τις μπάλες εδώ μέσα, ναι, οι οποίες αρχικά θα μας φανούν ότι είναι λίγες, αλλά στο τέλος θα φουσκώσουν μέσα στο φούρνο. Γιατί θα τους ρίξουμε λίγο γάλα. Σ' άρεσε η γκανάσια. Εμένα πάρα πολύ. Σε ποιον δεν αρέσει η σοκολάτα? Δεν υπάρχει άνθρωπος. Όχι, δεν υπάρχει όντως. Λοιπόν, σ' αρέσουν τα φουντούκια? Λοιπόν, κάναμε όλα αυτά. Φαίνεται ότι είναι μικρό. Δεν είναι. Αυτό που θα κάνουμε, θα προθερμάνουμε το φούρνο μας στους 175 βαθμούς και θα πάρουμε αυτό το γάλα, το οποίο είναι 200. Ναι, έτσι, έτσι έγινε. Και θα το βάλω στο φούρνο. Όχι. Εγώ. Τρελαίνε με. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Και θα το βάλω στο φούρνο να ψηθεί. Άμα βρει σοκολάτα εσύ για να φάμε. Ναι. Πολύ ωραία. Μετά δεν θα μου, δεν θα μου γίνει το άλυμα. Λοιπόν, να το δείχνει εδώ. Δείχνει εδώ ότι εγώ το έχω ψήσει όλο αυτό με γάλα. Έχει αυτά εδώ. Θα τα βγάλουμε. Γιατί το βάλες, τι σου κάνει? Το κάνει πάρα πολύ. Κοίτα. Το κάνει πάρα πολύ αφράτο. Για να δω. Για να δω με τη σοκολάτα πώς δείχνει. Ας πάμε. Λοιπόν, και πάμε να δείξουμε τώρα πώς θα κάνουμε το άλυμα σοκολάτας. Για το άλυμα σοκολάτας έχω επιλέξει ένα από τα 20 εξαρτήματα που βάζουμε στη κουζινομηχανή, το οποίο είναι εδώ ο κόφτης λαχανικών, ο οποίος έχει 6 διαφορετικούς δίσκους. Είναι για κόψιμο, τρίψιμο, αλλά και πολτοποίηση. Εγώ θα χρησιμοποιήσω σήμερα τη λεπίδα αυτή. Στην ουσία είναι ένα μεγάλο μούλτι. Το μπολ είναι άφραστο, οπότε αν σας πέσει πολύ δεν ωραία έχετε θέμα. Θα σου φέρω. Μισό λεπτάκι, θα μου μείνει η μπουκιά στο δεμόπλο. Ναι, δεν μπορώ ούτε να μιλήσω από τη γεύση. Στη πήρα τη σοκολάτα τώρα εγώ. Όχι, θα δώσω στον άνθρωπό μου εγώ. Μετά, όχι, θα μου χαλάσει τη συνταγή. Τώρα, δεν γίνεται. Δεν μια μικρή διαφορά. Όχι, τα ίσω, δεν γίνεται. Λοιπόν, με τόση ώρα τρώω. Εντάξει, εγώ πάω. Έχω βάλει τα φουντούκια εδώ. Λοιπόν, τα φουντούκια μου έχουν γίνει πούδρα. Λοιπόν, σε αυτό εδώ θα πάω να βάλω τις χουρμάδες και θα συνεχίσω την πολτοποίηση και στη συνέχεια θα ρίξω την λιωμένη σοκολάτα. Θα βάλω στη δυνατή ταχύτητα. Δηλαδή αυτό που φτιάχνεις θα γίνει έτσι. Ναι. Δεν μου λες εσύ ώρα να δοκιμάσεις από αυτό. Σου δώσα το ημιτελές και έφαγες, αλλά ωραίο και το ημιτελές, ε. Ήταν καταπληκτικό. Τώρα δοκίμασε το... Θες να δοκιμάσουμε και από το τελειωμένο. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να δούμε λίγο εδώ πόσο ωραία έχει πολτοποιήσει τα φουντούκια μαζί με τους χουρμάδες. Και σε αυτό εδώ θα ρίξουμε τη λιωμένη σοκολάτα μαζί με τη κρέμα γάλακτος. Τη σοκολάτα μπορούμε να τη λιώσουμε με τη κρέμα γάλακτος ή σε μία κατσαρόλα ή σε μπαμαρί. Και... Να σε ρωτήσω κάτι. Το χουρμά, γιατί τον έβαλε? Θέλω να καταλάβω... Για να του δώσει μία γλυκύτητα και να του δώσει μία άλλη υφή που είναι λίγο, λίγο πιο πηχτή. Λοιπόν, δοκίμασε τώρα εδώ. Σωστά. Ρωτάνε για τα μπριοσάκια, λέει επάνω ο κόσμος. Δεν ξέρουν πόση ώρα τα ψήνουμε και πού τα ψήνουμε, σε τι βαθμούς. Τα μπριοσάκια τα ψήνουμε στους 175 βαθμούς. Πού, αέρα, πάνω κάτω. Πάνω κάτω και για 25 λεπτά. Και αφού ανοίξουμε το μπριοσάκι μας, μπορούμε να βάλουμε το άλυμα μέσα. Και
να το φάμε. Επίσης, αυτά τα ψωμάκια είναι ιδανικά για μπέργκερ. Μπορούμε να τα κάνουμε μικρούλια αν έχουμε παιδικό πάρτι ή μπορούμε να τα κάνουμε και ακόμα πιο μεγάλα αν θέλουμε να κάνουμε τεράστια μπέργκερ. Αυτά. Καταλάβατε. Αν δεν καταλάβατε, απλά το κάνετε, δοκιμάζετε και εδώ είμαστε πάλι. Θα σας αρέσει πολύ. Το μπριοσάκι είναι καταπληκτικό. Τώρα, το θέμα της σοκολάτας είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά εγώ θα πρότεινα να φτιάξετε τη σοκολάτα που πάει στη γεύση που σας αρέσει. Δηλαδή, θέλετε μέσα πιο πολύ χουρμά, μήπως προτιμάτε, ναι, να βάλετε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ρε παιδί μου, τι, μου είπες ότι έβαλες κάποιους σειρούς καρπούς που μου αρέσουν πολύ φουντούκια, με φουντούκια. Έβαλα φουντούκια. Γενικά, παίχτε κι εσείς, δηλαδή, αν Μαρή με τη φαντασία της παίζει και το φτιάχνει μέχρι εκεί που της αρέσει. Και εσείς το ίδιο πρέπει να και κάνετε. Και αυτό που θα ήθελα να προσθέσω, ότι αυτό το άλμα σοκολάτας θα πρέπει να το, να το συντηρήσουμε στο ψυγείο. Και αν θέλουμε να είναι πιο ρευστή, το άλυμα να είναι πιο ρευστό και να απλώνεται ακόμα πιο ωραία, ναι, μπορούμε να προσθέσουμε παραπάνω κρέμα γάλακτος. Και άμα δεν θέλετε και πολύ να ταλαιπωρηθείτε, αλλά είσαστε πολύ περήφανοι να φτάσετε και μέχρι τα μπριός, δεν πειράζει ρε παιδιά, όλοι στο σπίτι μας έχουμε σοκολάτα. Θέλω να πω, ανοίξτε τα γνωστά κουτάκια με σοκολάτα. Δεν κάνει να πω τι. Δύο τουλάχιστον εταιρείες υπάρχουν στην αγορά. Ναι, αλλά αυτή δεν είναι. Αυτή ναι, είναι λέω, ρε παιδί μου, λέω μία. Ναι. Θα κάτσει, μπορεί να πει ρε παιδιά να κάτσω να φτιάξω τα μπριός ένα δικά μου τώρα. Με παιδεύετε και με τη σοκολάτα. Λέω παράδειγμα. Μα πόσο μου τώρα πήρε. Το έδειξα. Εσένα, αγάπη μου, εσύ μαζί με αυτήν κάνετε θαύματα. Εσύ και εκείνο που μαζί, άσε τώρα. Εμείς είμαστε και λίγο πιο προτάρες, σιγά σιγά. Δεν θέλω να τις τρομάξω. Δηλαδή, μη μου αγχωθείτε αν το ένα το πετύχετε και το άλλο πείτε δεν έχω αυτό, τι κάνω με εκείνο. Δεν πειράζει, ρε παιδί μου, ξεκίνα με τον μπριός. Βάλε μέσα τη σοκολάτα, τέλος πάντων, που έχεις Παναγία μου. Το άλυμα σοκολάτας, ναι, ναι. Βάλτε τη γεύση σοκολάτα που σας αρέσει και όταν πάρετε θάρρος και δείτε ότι το έχετε, πάμε σε ένα δεύτερο γύρο και πάμε να φτιάξουμε και σοκολάτα. Και τη φτιάχνετε, ξαναλέω, στη γεύση που σας ταιριάζει. Γιατί ο καθένας πρέπει να πηγαίνει σύμφωνα με αυτά που τρώει. Λοιπόν, αριστουργήματα και πάλι. Και τι, Και δώρο η κουζινομηχανή, η μοναδική, η αξέχαστη, η παρέα σας, η φίλη σας, το δεξί και το αριστερό σας χέρι μέσα στην κουζίνα. Πού πας χωρίς την Kenwood, ερωτώ. Κάντε like και έρχομαι. Θα αποχωρήσω για λίγο, ωραία η παρέα σας, αλλά η από εκεί πλευρά είναι ακόμα πιο ωραία και εκεί θα πάω. Εκεί που πήγα, έβγαλα τις φωτογραφίες μου, κάθισα, μύρισα τα αρώματά μου. Πραγματικά ένιωσα υπέροχα στον χώρο της Lancôme. Καλώς το γλυκό μου, κορίτσι. Που θα το πω. Ενώ είναι καλεσμένη και κανονικά, εγώ πρέπει να την υποδεχτώ με λουλούδια, με αγάπες, με γλυκά. Ήρθε, μου φέρε και τα γλυκά από την άντρο. Οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλώς μας ήρθες. Λοιπόν, να καθίσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πού θέλεις να καθίσεις? Θέλεις από εδώ να καθίσεις. Μπορεί να κάθομαι παντού. Νομίζω ταιριάζει ιδανικά με τέτοιο παριζιάνικο look που έχει σήμερα. Ταιριάζει ιδανικά. Και με τη μάρκα να καθίσει. Εγώ θα βγω σε όλα τα σημεία του σκηνικού εδώ. Του δικού σα σκηνικού. Εξάλλου φωτογραφήθηκα παντού. Στο φανάρι, δίπλα με την Τζούλια, τη φίλη μου, ήρθα από εδώ στα λουλουδάδικα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μόνο εδώ δεν έχω προλάβει ακόμα να βγάλω φωτογραφία, ωραία, αλλά μια εβδομάδα έτσι θα προλάβω. Καλώς ήρθες λοιπόν και σε αυτό το τραπέζι της Lancôme. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αγαπημένη μας μάρκα, την Lancôme, η οποία μετρά με πάνω από 85 χρόνια εξειδίκευσης στο χώρο ομορφιάς, υπέροχα προϊόντα φροντίδας, υπέροχα προϊόντα μακιγιάζ και φανταστικά αρώματα. Λοιπόν, να το πάρουμε λίγο. Ξέρω ότι σήμερα η σειρά μας είναι για να μιλήσουμε γενικότερα για το skincare. Έτσι. Αλλά εγώ, έχοντας εδώ τη Lancôme, δεν μπορώ να μην κάνω μια αναφορά και να μην πω δύο λόγια. Πρώτα, για τα αρώματά σας, τα οποία είναι καταπληκτικά, και το συγκεκριμένο άρωμα, το Lavie Belle, που πάντα όταν σας καλώ, πάντα έρχεστε με το άρωμά σας και χαίρομαι πολύ. Είναι από τα πιο δυνατά αρώματα της αγοράς. Κατόπιν, δεν μπορώ να μην κάνω καμία αναφορά για το μακιγιάζ της Lancôme, για το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστή η εταιρεία και νομίζω ότι οι περισσότερες γυναίκες στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουν μια στάση στο stand, στο χώρο της Lancôme, στα καταστήματα καλλυντικών και ομορφιάς, να μην χαζέψουν, να μην δοκιμάσουν και να μην φύγουν σίγουρα με 2-3 προϊόντα από τα στάνταρ προϊόντα που αφορούν το μακιγιάζ. Και
Μετά και από αυτή την εισαγωγή, να φτάσουμε στο κομμάτι το κρεμικό της Lancôme, που τι είναι, είναι η περιποίηση που φροντίζει να δίνει Lancôme στις γυναίκες της Lancôme. Και ποιες είναι οι γυναίκες της Lancôme? Είναι όλες οι γυναίκες οι οποίες νιώθουν και θέλουν να είναι όμορφες, λαμπερές, να παρατείνουν το χρόνο, όχι μόνο από άποψη διάθεσης και ενέργειας, αλλά και από άποψη εικόνας, άρα και ομορφιάς. Βέβαια. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την ωραία σας μοβ σειρά, που έχει αποτελείται από πάρα πολλά προϊόντα, τα οποία πια ο κόσμος τα γνωρίζει πολύ καλά, γιατί την κρέμα της Lancôme, παρακαλώ, την έχει αγαπήσει και ξεχωρίσει. Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Πριν προχωρήσουμε όμως την συγκεκριμένη φροντίδα, που είναι το best seller της μάρκας, θέλω να σταθώ λίγο όσον αφορά τη μάρκα την ίδια, όπου όλα τα προϊόντα της, τα προϊόντα φροντίδας μακιγιάζ αλλά και τα αρώματα ακόμα, εμπνέονται όλα από τη φύση και τελειοποιούνται από την επιστήμη. Επίσης θέλω να πω ότι η Lancôme επενδύει πολύ έτσι σημαντικά στην τεχνολογία και στην έρευνα, γιατί θέλει να είναι πάντα πρωτοπόρος μέσα στο χώρο αυτό. Και βέβαια να γνωρίσουμε και την Renergy Multilift, είναι το best seller της μάρκας. Είναι 25 χρόνια στην αντιγύρανση, ηγέτη στην αντιγύρανση, και μιλάμε για τη νούμερο 1 φροντίδα ανόρθωσης, σύσφυξης και τέλειας αντιρρητηδικής δράσης. Ταυτόχρονα βέβαια έχουμε ένα πολύ ελαστικό τελείωμα στην επιδερμίδα, μια φοβερή άνεση στο δέρμα μας και πιο τονωμένο δέρμα. Σήμερα όμως, Ελένη μου, δεν ήρθαμε μόνο για να δούμε τη φροντίδα που αυτή οι περισσότεροι την ξέρουμε. Ήρθαμε να δούμε... Κοιτάξτε πώς είναι και το προϊόν μόλις τα ανοίξεις μέσα, γιατί για μένα όλα έχουν σημασία, από το βαζάκι, το κλειστό. Με τα φοβερά του φινιρίσματα, ακόμα και τα χρώματα βλέπετε πώς αλλάζουν, πώς ξεκινάει από έντονο μοβ και κατεβαίνει σιγά σιγά. Ανοίγει το κουτί, γιατί και αυτό μια εμπειρία είναι. Όλο το κουτί, από το πρώτο κουτί, από το τσαντάκι για να βγάλεις το κουτί, το άλλο κουτί για να βγάλεις τη συσκευασία. Να μυρίσεις τη συσκευασία, το προϊόν, να ακουμπήσεις για να δεις πόσο λεπτό και εύκολο στο να απλωθεί είναι. Η αίσθηση πάνω στο χέρι σου είναι το καλύτερο δείγμα. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις όλη την κρέμα. Με την πρώτη επαφή που έχεις με την κρέμα καταλαβαίνεις αν σου πηγαίνει και πόσο εκλεπτισμένη και προσεγμένη είναι από την υφή της, τη μυρωδιά της. Τα πάντα. Εδώ να σταθώ σε αυτό που είπες, ότι υπάρχουν ειδικά εργαστήρια στη Lancôme τα οποία στοχεύουν στο να έχουν μια υφή καταπληκτική, να λιώνει απολαυστικά πάνω στην επιδερμίδα μας και να έχουν μια πάρα πολύ ωραία μυρωδιά, γιατί όλα είναι μια πολυτέλεια και πολυαισθησιασμός. Να σε ρωτήσω γιατί εδώ έχουμε βγάλει τρεις κρέμες πάνω στο τραπέζι μας. Λοιπόν, είναι τρεις διαφορετικές υφές, η τεχνολογία είναι κοινή και για τις τρεις. Λοιπόν, η διαφορά είναι ότι υπάρχει η λεζέρ που απευθύνεται σε δέρματα τα οποία είναι μετά σε λιπαρότες ή και πιο λιπαρά. Κανονικά μεικτά είναι η normal. Και η rich που είναι κοντά σου είναι για τα δέρματα τα οποία είναι πιο ξηρά και έχουν την ανάγκη αίσθησης έτσι ακόμη πιο πλούσια υφή. Τα οποία όταν νιώθετε το πρόσωπό σας έτσι, μην το περνάτε έτσι στο αδιάφορο ότι και συμβαίνει. Να ξέρετε ότι το πρόσωπό σας αρχίζει να σας τραβάει, σημαίνει ότι του λείπει υγρασία. Και σας έχω ξαναπεί ποιο είναι το επόμενο στάδιο, αν δεν ανταποκριθείτε στο δέρμα σας που έχει ανάγκη από την υγρασία, έτσι. Ξεκινάνε τα σκαψίματα στο δέρμα. Λοιπόν, οπότε απευθύνεται σε κάθε γυναίκα, σε κάθε τύπο γυναίκας που θέλει να δώσει μια ανόρθωση, σύσφυξη και τέλεια αντιρρητηδική δράση. Όμως σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε και για κάτι διαφορετικό και να δείξουμε και κάτι διαφορετικό. Θα μιλήσουμε και θα δούμε το καλλυντικό lifting. Ποιο είναι το καλλυντικό lifting στη μάρκα? Είναι ένας συνδυασμός που αφορά την καταπληκτική φροντίδα, την Renergy Multilift, με μοναδικές κινήσεις μασάζ, οι οποίες θα δώσουμε μια ανόρθωση στους μύες. Ναι, κοιτάς το κορίτσι μας πολύ καλά κάνεις, γιατί σε αυτό το κορίτσι θα εφαρμόσουμε, θα τη συστήσουμε αμέσως μετά. Είναι ανορθωτικές κινήσεις, οι οποίες θα δώσουν μια πιο ξεκούραστη όψη στο πρόσωπό μας, πιο ανορθωμένα χαρακτηριστικά και σαφώς πιο τονωμένο και φωτεινό πρόσωπο. Αυτές τις κινήσεις τις κάνουμε πριν βάλουμε την κρέμα μας ή αφότου? Ιδανικά μπορούν να γίνουν καταρχήν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, είτε πρωί είτε βράδυ. Θα προτιμούσαμε να ήταν πριν την κρέμα. Θα το προτιμούσαμε. Ναι. Για να δουλέψουμε πάνω στην επιδερμίδα μας, έτσι να τονωθεί η επιδερμίδα ακόμη πιο γρήγορα. Είναι ένα αποτέλεσμα που θα το δούμε και μακροπρόθεσμα. Πριν ξεκινήσω όμως, να συστήσω καταρχήν τη συνάδελφό μου και το μοντέλο μας στη σημερινή παρουσίαση. Είναι η Νιώβη Βιδάλη. Λοιπόν, καλώς ήρθες, Νιώβη. Καλώς σας βρήκα. Πολύ σπάνιο το όνομά σου και αξέχαστο.
Θα έπρεπε να την πω. Ζηνοβία, βέβαια. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να τη χρησιμοποιήσω το θρυλικό προϊόν, βέβαια, από τη Lancôme. Θα το χρησιμοποιήσεις και θα εξηγήσεις στη τηλεθεάτρια που το γνωρίζουν, γιατί έχει ξεχωρίσει το συγκεκριμένο προϊόν από τη Lancôme. Όμως θέλω και για κάποιες που μπορεί να μην το έχουν ακούσει να μάθουν τι ακριβώς είναι αυτό και πόσο χρήσιμο είναι σε όλες τις γυναίκες. Θρυλικό προϊόν, λοιπόν, από τη Lancôme, Advanced Enifique, είναι ο πρώτος ορός, ο πρώτος μαγικός ορός στην φροντίδα Lancôme. Είναι το πρώτο βήμα και απαραίτητο βήμα στην καθημερινή μας περιποίηση. Είναι ενεργοποιητής νεότητας. Τι θα δούμε από αυτό? Από τις πρώτες κιόλας 7 ημέρες, ένα δέρμα πιο ξεκούρωτο, πιο φωτεινό, σαν να έχω επιστρέψει από διακοπές. Είναι για όλες τις ηλικίες. Είναι για όλες τις ηλικίες. Και για όλους τους τύπους δέρματος. Για όλους τους τύπους δέρματος. Το φοράω και... πρωί και βράδυ, μόνο βεβαίως, πρωί. Βεβαίως. Ιδανικά θέλουμε τρεις σταγονίτες, ακριβώς ένα απλικατέρ και πρωί και βράδυ, σαν το πρώτο βήμα όμως στην περιποίησή μας. Και το πάω μέχρι πού, μέχρι το λαιμό. Φτάνουμε μέχρι και το λαιμό. Ωραία. Και αν κάποιος θέλει να φορέσει. Θέλει να φορέσει και το σέρουμ του, δηλαδή τον ορό. Τον ορό. Όπως είναι αυτός εδώ. Στην περίπτωση, βέβαια, δεν είναι ορός, να σταθώ και σε αυτό. Δεν είναι ορός. Είναι η φροντίδα, μια πολύ όμορφη φροντίδα πάλι στην ίδια τεχνολογία. Σύσφυξη, ανόρθωση και μείωση ρητίδων. Όμως εδώ έχει και ένα έξτρα εκχύλισμα το οποίο βοηθάει στη μείωση και την καταπολέμηση των δυσχρωμιών. Σε Fluidify και έχει και δίκτυο προστασίας 25 το συγκεκριμένο. Άρα είναι και το μόνο που έχει δίκτυο προστασίας. Έχουν και τα υπόλοιπα δίκτυο προστασίας 15. Εδώ είναι λίγο παραπάνω γιατί στοχεύει ακριβώς στις δυσχρωμίες της επιδερμίδας. Άρα ξαναμιλάμε για κρέμα, αλλά είναι μια κρέμα η οποία δεν είναι απλώς η κρέμα. Έχει πολλά άλλα πράγματα μαζί. Άρα, ερωτώ, μία που θέλει να πάρει το συγκεκριμένο προϊόν, δεν χρειάζεται να βάλει και κρέμα από πάνω, παίρνει ή την κρέμα ή την κρέμα εδώ. Βέβαια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να δούμε τον ορό. Λοιπόν, όπως είπαμε, ενεργοποιητής νεότητας, θα πάρω ακριβώς τρεις σταγόνες. Να τα βλέπουμε κι εμείς, μην μου κουνιάσαι πολύ, κάτσε σε όσο... καλά, τα κάνεις πολύ γρήγορα. Ναι, όσο πιο πολύ το φοράω, τόσο καλύτερα τα αποτελέσματά του. Ναι. Ένα χρόνο μετά, ούτε μία μέρα μεγαλύτερη. Λοιπόν, για να δούμε τι λοιπόν, κάνει. Λοιπόν, σε πρώτη φάση το απλώνω, αμέσως μετά απορροφάτε. Και οι δεσμοί της επιδερμίδας περιβάλλονται με ελαστικότητα. Τέλεια. Εδώ να σας πω ότι το Advanced Enifique είναι μια παγκόσμια πατέντα της Lancôme, το οποίο μέχρι το 2029 είναι αποκλειστικότητα δική μας. Εννοείμε η πατέντα. Η πατέντα, το δηλαδή, Advanced Enifique. Δηλαδή, με λίγα λόγια, γιατί δεν σημαίνει ότι όλες μας τηλεθεάτριες έχουν μπει μέσα σε αυτά και μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς εννοούμε. Λοιπόν, αυτό που σου προσφέρει το συγκεκριμένο μπουκαλάκι είναι κάτι που για τα επόμενα 10 χρόνια αυτό εδώ σαν πατέντα θα το έχει μόνο η Lancôme. Γιατί κατά καιρούς, να ξέρετε, ας πούμε, όταν κάποια εταιρεία βρει κάτι καινούριο, μπορεί να το κλείσει, να το έχει για κάποια χρόνια μόνο αυτή και κατόπιν η κάθε άλλη εταιρεία μπορεί να φτιάξει μια αντίστοιχη πατέντα και καθεμία να έχει τη δικιά της. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, σας το λέω τόσο αναλυτικά, γιατί θέλω να καταλάβετε ότι δεν είναι κάτι που κάτι αντίστοιχο μπορείτε να το βρείτε σε μια άλλη εταιρεία, δεν θα το βρείτε. Είναι κάτι που θα το βρείτε μόνο εδώ, είναι δικιά τους πατέντα και την έχουν κλείσει για μέχρι το 2029. Έτσι. Μέχρι τότε θα λέμε λοιπόν για το συγκεκριμένο ορό και μετά έχει ο Θεός. Έτσι, και φανταστείτε πόσο σημαντικός είναι αυτό το συγκεκριμένο προϊόν, αυτός ο ορός, ότι πωλείται 1-10 δευτερόλεπτα. Έτσι, είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το νούμερο. Λοιπόν, και πάω στο μοντέλο μου και να δείξουμε το καλλυντικό lifting. Είπαμε, το καλλυντικό lifting είναι ένα συνδυασμό, ένας συνδυασμός από κινήσεις μασάζ, έτσι, και την φροντίδα μας, τη Renergy Multilift. Συνδυάζεται μόνο με τη Renergy Multilift βεβαίως, γιατί μιλάμε για ανόρθωση. Έτσι, θα δουλέψουμε στους μύες του προσώπου. Νιώθουμε εδώ, λίγο χαλαρά. Λοιπόν, ξεκινάω, χωρίζω το πρόσωπο στη μέση. Ξεκινάω από το πηγούνι και ανεβαίνω προς τα πάνω. Ναι, εγώ σου το βλέπω κινήσεις... αυτό, θέλω να ρωτάω. Είναι έντονο. Είναι... Δηλαδή, τι νιώθει, νιώθει να αντιστραφεί. Θες να μας πεις, νιώθει. Μια ελαφριά πίεση. Α, μια ελαφριά. Ναι, ναι, ναι. Η οποία όμως είναι ανωδική. Και νιώθουμε ότι όλοι οι μύες του προσώπου δουλεύουν. Λοιπόν, ανεβαίνω, κλειστά τα ματάκια. Ωραία. Ανεβαίνω στο μέτωπο και με ελαφριές κινήσεις, χωρίς να πονάω το δέρμα, αλλά και χωρίς να είναι χάδι. Θα πρέπει να νιώθουμε κάποια σχετική πίεση στην περιοχή. Λοιπόν, ανεβαίνω και σταματά. Αυτό μπορεί να γίνει τρεις φορές από κάθε πλευρά. Γιώργη, θέλεις να μας δείξεις και εσύ πόσο εύκολο είναι να πραγματοποιηθεί? Ναι, και μόνιμα στον καθρέφτη. Και από τον δηλαδή, ίδιο τον άνθρωπο. Όπως χωρίζουμε το πρόσωπο στη μέση, ξεκινάμε από το πηγούνι και ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Πάρα πολύ εύκολο. Μάλιστα. Ανεβαίνει στο μέτωπο. Τέλεια.
Λοιπόν, και τώρα είμαστε έτοιμοι να φορέσουμε τη φροντίδα μας. Η φροντίδα μας έχουμε επιλέξει για την νιόβη μας την λεζέρ, την υφήτη λεζέρ. Δηλαδή αυτή που είναι για λιπαρές επιδερμίδες. Αυτή που είναι για λιπαρές επιδερμίδες. Γιατί... επιδερμίδες που έχουν, ναι, μια ελαφριά γυαλάδα από μόνες τους, που έχουν κατά καιρούς λίγο από ακμή, λίγο κανένα σπιθουράκι γενικώς, γενικά. Έτσι. Να τα προσέχετε αυτά όταν πηγαίνετε να αγοράσετε κρέμα. Δηλαδή, μη σκέφτεστε μόνο μια τυπολογία. Εγώ θέλω, ξέρω εγώ, αντιγυραντική κρέμα. Πολύ ωραία. Ποιος είναι ο τύπος σου όμως, γιατί δεν μπορεί να βάλεις στο κάθε πρόσωπο το ίδιο, αν θέλεις. Εδώ να σταθώ και σε αυτό που λες, ότι στόχος όλων των αισθητικών της Lancôme είναι κάθε πελάτης που πλησιάζει το corner μας και ενδιαφέρεται να μάθει για την οποιαδήποτε φροντίδα της μάρκας, την εκπαιδεύουμε. Έλα στο πλάι μου εδώ, ναι. Ξέρεις γιατί θα έρθω στο πλάι. Βεβαίως, πες μου. Ολοκλήρωσε και θα σου πω γιατί, λοιπόν, δεν το πιστεύεις γιατί. Την εκπαιδεύουμε λοιπόν, ώστε να γνωρίζει το πώς και πού θα χρησιμοποιήσει τα προϊόντα της σωστά για να είναι πιο αποτελεσματικά στο δέρμα της. Λοιπόν, το κραγιόν σου μπορείς να μου πεις ποιο είναι. Βεβαίως. Γιατί είναι έντονο, φλουό, ωραίο, ροζέ, καταπληκτικό. 3-24. Τώρα θα σου πω εγώ ποιο είναι το 3-24. Έχουμε μαζί. Γιατί δεν το έχετε μαζί. Νομίζω δεν το έχουμε μαζί. Λοιπόν, εγώ προηγουμένως εδώ άλλαξα κραγιόν. Και έβαλα δύο, το καταλάβατε, γιατί καταλάβατε το διαφορετικό μου χρώμα. Εγώ πάντα ποτέ δεν βάζω ένα κραγιόν, γι' αυτό και πάντα λέω μην παίζετε με ένα. Μοιάζει πάρα πολύ όμως αυτό, το 3-15. Λοιπόν, δηλαδή όταν δεν φοράω το 3-24, φοράω το 3-15. Εγώ λοιπόν έβαλα πριν αυτό, που δεν βλέπω το νούμερο, και μετά από πάνω έβαλα ένα 3-5. Πάρα πολύ ωραίο νάτο. Και έφτιαξα το χρώμα που φοράω, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Πες μου τα δύο χρώματα ποια είναι, λοιπόν, γιατί με ρωτάνε είναι κατά καιρούς συνεχώς. Το 3-70 και το 3-61. Πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν για να βγάλω το χρώμα μου έβαλα αυτά τα δύο, για να βγει αυτό. Αλλά θα δοκιμάσω και λατρεμένα αυτό χρώματα. Και να σας πω και κάτι. Χρώματα θα βρείτε. Το θέμα είναι να βρίσκεις και την ποιότητα που ταιριάζουν στα χείλια σου. Εγώ επειδή βάφομαι συνέχεια, τα χείλια μου είναι μεγάλα, γενικώς ταλαιπωρώ γιατί τα βάφω μια ζωή. Θέλω πάντα απαλές υφές. Εμένα δεν θέλω να πολύ γυαλίζουν, αλλά θέλω να αισθάνομαι τα χείλια μου σαν να βάζω μια ενυδατική κρέμα, αλλά να έχει χρώμα και να γράφει και καλά. Είναι αυτά τα λέω γιατί, είπαμε ότι θέλω να πάτε να τα δοκιμάσετε και εσείς τα κραγιόν. Έτσι, γιατί έχει και περιποίηση η συγκεκριμένη φροντίδα. Λοιπόν, πόση ποσότητα βάλαμε και για το λαιμό είναι αυτό. Αυτό είναι γιατί, μόνο? Ναι, είναι τόση ποσότητα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Ελάχιστη, δεν φαίνεται καν. Ναι. Λοιπόν, την οποία, πώς την τοποθετούμε τώρα. Για δείξε μου. Λοιπόν, τη μοιράζουμε στα 5 σημεία του προσώπου μας και λίγο στο λαιμό μας. Σε πρώτη φάση απλώνω, ακολουθώ ακριβώς τις γραμμές του προσώπου της και με αυτόν τον τρόπο να ξέρουμε ότι γίνεται και καλύτερη αποτοξίνωση στην επιδερμίδα μας. Είδατε πόσο γρήγορα γλιστράει πάνω στο δέρμα. Απλώνεται ιδανικά. Και δεν ξεχνάμε και το λαιμό. Πολλές κυρίες μας ρωτάνε πώς μπορώ να βάλω την κρέμα στο λαιμό. Λοιπόν, ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Οι κινήσεις είναι ελαφρώς ανωδικές, δεν ταλαιπωρούμε το λαιμό μας. Και γλιστράμε σε όλη την έκταση. Δεν ξέρω αν καταλάβατε. Ό,τι πρέπει να θυμάστε είναι ότι όλες οι κινήσεις είναι προς τα πάνω. Δεν είναι καμία τραβάω το πρόσωπο όλο να κατέβει κάτω, δεν το θέλουμε. Όλο θέλουμε όλα να πηγαίνουν πίσω και πάνω, πίσω και πάνω. Αυτό θα σκέφτεστε, αυτό θα έχετε στο μυαλό σας. Θέλουμε να ανορθώσουμε στην ουσία. Λοιπόν, και επειδή όλα ωραία, αλλά αν εγώ δεν μυρίσω και αυτό που πρέπει να μυρίσω. Δηλαδή, έχει περάσει ωραία στα χέρια σου. Τι έχει κάνει μασά, τι έχει βάλει κρέμε, τι έχει βάλει πράγματα. Ναι, αλλά άμα δεν τη δώσει και. Βέβαια. Αυτή τη μυρωδιά. Μια νότα αισιοδοξία, ένα φίλτρο αισιοδοξία από τη Lancôme. Τότε τι δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, οπότε αρωματιζόμαστε. Καινούριο άρωμα από τη Lancôme, δηλαδή La Belle and Rose. Έχει ένα μπουκέτο από πεόνια. Την πεόνια τη συναντάμε συνήθω σε νηφικέ ανθοδέσμε. Αγαπημένο έτσι αξεσουάρ νύφη. Θεωρείται ένα πολύ καλό ιονό. Έχει επίση κόκκινα φρούτα στη σύνθεσή του και τριαντάφυλλα. Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να μην έχουν τριαντάφυλλα. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, τι μας έχει, τι θέλουμε να φορέσουμε αμέσως μετά. Αμέσως θα το φορέσουμε γιατί πήγε παρά 10. Οπότε είναι η κρέμα ματιών που όλοι γνωρίζετε, πρέπει να τη βάζετε στο κόκαλο και όχι πολύ κοντά στο μάτι. Δηλαδή να κουμπάει λίγο ρητιδούλες, αλλά κυρίως να θυμάστε ότι οι ρητιδούλες για να τις δείτε πού στοχεύετε, πρέπει να χαμογελάτε στον καθρέφτη σας και τότε θα δείτε. Δεν είναι εδώ το πρόβλημα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Καταλάβατε. Λοιπόν, κάντε like στο Instagram γιατί ο χρόνος μου έχει τελειώσει. Κάποιες από εσάς θα κερδίσετε δώρα, αλλά και όσες θα κερδίσετε δεν πειράζει γιατί και αύριο και μεθαύριο και μέχρι και την Παρασκευή η Lancôme θα είναι κοντά μας.
Δευτέρα σήμερα. Τι λες, μωρέ. Τι νομίζεις ότι είναι ένα. Να! Και φτάσαμε Παρασκευή. Εδώ πότε φτάσαμε, ρε παιδιά, μια ανάσα πριν το Πάσχα. Λέει, τώρα χάζευα φωτογραφίες. Πώς έφτασα μέχρι εκεί και πήγα Σεπτέμβρη του 18 και βρήκα και σένα μέσα. Ναι, ναι, ναι. Και λέω, μα τι γίνεται εδώ. Να, τώρα ας πούμε καθόμουν να χάζευα και λέω. Καλοκαίρι, άνδρος, πότε. Έχουμε μήνες ακόμα. Να, βλέπω κάτι τέτοιο και φεύγει το μυαλό μου. Και μετά μου λες είναι Δευτέρα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι Δευτέρα, τι Πέμπτη, τι Σάββατο. Αύριο όμως. Έχεις δίκιο, Γιωργάκη μου. Να, έχεις δίκιο. Αλλά μέχρι τότε όμως, Γιωργάκη μου, ας το χαρούμε λίγο. Ροζ γάτος μέχρι τότε, ναι. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Βέβαια. Πάμε. Να ξανάρθουμε. Καλά ήταν και σήμερα. Εδώ πέρασε. Ωραία, περάσαμε. Καλά είμαστε. Και εις αύριο, με υγεία και πάλι εδώ. Ένας, δύο, τρεις, πέντε. Η γνωστή παρέα θα σας περιμένει. Σήμερα είναι ωραία Δευτέρα. Έχει Game of Thrones, Ελένη. Βγήκε το επεισόδιο. Χθες το βράδυ δεν βγήκε. Ναι, στην Ελλάδα δεν μάθαμε τίποτα. Όχι. Δεν τέσσερις ώρα εμείς αυτή τη χώρα κοιμόμαστε. Δέκα θα παιχτεί στην Ελλάδα. Εκτός από εκείνους που πάνε στις δουλειές. Δεν κυκλοφορούν spoilers. Αυτό είναι καλό. Δέκα στην Νόβα. Το είδαν στις τέσσερις όποιος άντεξε. Εμείς όχι. Δεν αφήνουμε να. Δεν θέλουμε να μάθουμε τίποτα. Ναι, 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 σου χρειάζονται διακοπές. Ναι, κλείνουμε, μην ανησυχείτε. Να, κάτι ψιλομέρες έχουν μείνει. Τι νομίζετε. Κάτσε που δεν έχουμε δει ούτε μισό επεισόδιο, ούτε μισό τρέιλερ και η Νάνση. Να σας πούμε αύριο να πάμε να το δούμε και να σας πούμε αύριο έχει γίνει. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Α. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι, στη μία. Bye.